Πήγατε όλα τα βλαχαδερά και μου κάνατε καρναβάλι στην Ξάνθη, στην Πάτρα. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Γιατί χαρακτηρίζεις. Στο Σοχό. Εκτός από αυτό, τι κακό είναι να είναι κάποιος βλαχαδερό. Θέλω να καταλήξω κάποιο, το λέω με αρνητικό τρόπο. Λοιπόν, θα καταλάβεις το τέλος, ρε φίλε. Μη διακόπτεις, ρε. Μη κάνεις αυτά που κάνει απογευματινό. Λοιπόν. Πήγατε στο Σοχό, που έμαθα ότι είναι δυνατό. Γιατί πήγαν γνωστοί με στο Σοχό και τιμήσαν το event εκεί πέρα. Εντάξει. Πήγατε από εδώ, πήγατε από εκεί. Και τώρα πριν, δευτερόλεπτα πριν μπω στο στούντιο, διαβάζω ότι η Μαριάννα Λάτσι πήγε στο καρναβάλι της Μυκόνου. Η οποία Μύκονος δεν ήξερε ότι είχε καρναβάλι. Μπορεί και να μην έχει, να το κάνει η Μαριάννα, γιατί θα ήταν εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι, εντάξει, γιατί δεν νομίζω. Είναι πολύ τραβηγμένο. Γιατί, ρε φίλε. Λέει και έχει φωτογραφικό υλικό, λέει ότι η Μαριάννα Λάτσι παρακολούθησε το καρναβάλι της Μυκόνου. Πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται ποιο άλλο καρναβάλι θα μπορούσε να παρακολουθήσει η Μαριάννα Λάτσι. Ή της Μυκόνου ή του Ρίου. Καταρχάς είχε καταπληκτικό τρίμερο, καταπληκτικό καιρό το τρίμερο. Έτσι, οπότε ευνόησε, ρε παιδί. Είναι ιδανική ευκαιρία να έρθει στο νησί των Ανέμων. Είναι της λογικής, ρε παιδί μου, που σκέφτονται κάποιοι που έχουν σπίτι στη Χαλκιδική. Έτσι είπε και η κυρία Μαριάννα, να μην πάω να ανοίξω λίγο το σπίτι που το έχουμε τόσο μήνυ κλειστό. Λογικά θα πήγαν κάποιοι άλλοι να τα ανοίξουν πρώτα και όταν θα πει η κυρία Μαριάννα θα ήταν έτοιμο. Αντίθετα, αυτό που έχει κάποιο σπίτι στη Χαλκιδική, οτιδήποτε και αν είναι, πρέπει να πάει κανένα δύο μέρες πριν. Δεν επίση. Περιμένει να έχει καλό καιρό γιατί λογικά δεν έχει πολύ καλή θέρμανση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η κυρία Μαριάννα είναι λίγο σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Θα πήγε λογικά κάποια έτσι. Κάποιο υποκόμο, ας πούμε. Ναι, γιατί όχι. Από τις Φιλιππίνες ενδεχομένως. Madame Mariana, the house is ready. Βέβαια. Okay. Παίρνουμε το ελικόπτερο, φύγαμε. Δεν νομίζω να έχει απευθείας επαφή με την κυρία Μαριάννα η συγκεκριμένη. Μπορεί να μιλάει με την προσωπάρχησα της Μαριάννας. Ναι. Κυρία Μαριάννα, είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Με την assistant. Η κυρία Λάτσι, το σπίτι είναι ανοιχτό, είναι έτοιμο. Η άλλη οικογένεια που έχει Μαριάννα είχε τον θρυλικό Ιούλιο για αυτές τις δουλειές, να ξέρεις. Αχά! Ο Τζούλιους, όπως τον λέγανε όσοι ξέρανε. Και μιλάει για την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Τζούλιους, Βέβαια. Ξεχάσω εγώ που έχω μάθει το story που έκανε ένα γκαλά στο σπίτι κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Και ο Τζούλιους έβρεπε να κάνει όλο το γκαζόν να το κουρέψει, γιατί θα ερχόντουσαν όλες με το τακούνι και πού θα κάθονταν στον γκαζόν. Και το κούρεψε να κάνει. Ιούλιο, παιδί μου, λίγο τον γκαζόν. Ο Τζούλιους. Και ήταν ακριβώς η μεγάλος. Και ήταν ακριβώς η σχέση που είχαν. Ποιος? Λάτσι Βαρδινογιάννης. Καμία σχέση. Δεν έχουν αυτοί. Όχι, ρε φίλε. Η Λάτσι δεν ήταν παντρεμένη με τον Κούρκουλο. Ναι. Ναι. Ωραία, μα και τον Λάτσι, βέβαια. Και πιο παλιά με ποιον άλλον ήταν. Μόνο δήμαρχο Βουλιαγμένης και από εκεί έχει κάνει και το παιδί το Πάρκα στον Κώστα, να κάνω λάθος. Αχά! Ε? Χρήστος και όσες παλιός γνώστης. Ή το δήμαρχος ο Γρηγόρης Χασιδόκοστας. Γρηγόρης Χασιδόκοστας. Ή έγινε στην πορεία. Ή το δήμαρχος, άνα μπράβο. Καλά θυμόμουν. Ναι. Μετά δεν έγινε. Άνα μπράβο. Άνα μπράβο. Μάλιστα. Άνα μπράβο. Κάτσε, γιατί όμως το αφήσανε να πάρει το παιδί το επώνυμο του μπαμπά και όχι της οικογένειας. Εντάξει, φίλε. Όχι, εντάξει. Εντάξει, το παιδί μπορεί να λέγεται. Πάρει Λάτσι. Είναι γνωστό ως απόγονος της οικογένειας Λάτσι. Είναι γνωστός, όχι. Ναι. Πετυχημένος αυτά που κάνει πάντως. Πάρης είναι γνωστός. Ναι, πετυχημένος. Ναι, πετυχημένος, δραστηριοποιείται στην Αμερική, έχει εταιρεία παραγωγής ταινιών, έτσι. Έχει εδώ πέρα δισκογραφική. Μας τα έλεγε η Μοσχοβή την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Αυτοδημιούργητος. Βεβαίως, αυτό ακριβώς. Τι. Τέτοια. Δεν κάθεται, φίλε, πάνω στα χρήματα. Έτσι. Δίνει ψωμάκι. Γιατί άλλος θα μπορούσε να πει: ωραία, έχουμε λεφτά, θα αρχίσουμε τα ταξίδια. Τάμτα από δίπλα και όλα καλά. Αυτό. Είναι ακόμα την Ταμάντα. Πώς τη λέει ένας φίλος μου, Ταμάντα. Είναι ακόμα, την Ταμάντα. Σε ένα talent show πήγε. Λαχείο. Εντάξει, ταλέντο ήταν, δάστο. Καλά, ταλέντο ήταν, ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Είδες πώς ξεκινάει μια κουβέντα από τις απόκριες και καταλήγει στη Μαριάννα Λάτσι, στον Μπάρι Κασιδόκοστα, στην Ταμάντα. Η οποία συνεργάστηκε με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν προκύψει το απόγευμα, κατεβαίνει υποψήφιος στις ευρωεκλογές. Δεν το πιστεύω. Παρότι είναι προστατευόμενος της οικογένειας. Καλά, ναι, οκ. Okay. Έτσι θέλω να ευχαριστήσω το χαμόγελο του παιδιού και τα γνωστά. Σάκη, τε Ρουβά. Πιστεύω ότι το τέλος δεν θα είναι. Ναι. Λες όχι, Κάπου διάβαζα ότι. Γκρέμισε ναού και του έκτισε. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλες 12 θέσεις που είναι ανακοινώσει, άλλες 8, κάτι τέτοιο διάβαζα. Ναι, και εγώ αυτό διάβασα σήμερα και λέω ότι η μία θα δοθεί στο Σάκη. Φαίνεται πολύ. Όχι, μου φαίνεται πολύ. Γιατί δεν είναι για την Ευρωβουλή, ρε Βάζα, φίλε, αισθάνομαι. I feel. Τώρα εντάξει. Okay. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Έχουμε μπει μεταξύ με ό,τι άσχετο υπάρχει. Αυτή την ώρα παίζονται δύο παιχνίδια για το Champions League. Το ένα έχει ενδιαφέρον κιόλα. Για Αθλητικό, φίλε, με αυτή τη φανέλα που φοράει σήμερα θα αποκλειστεί. Γιατί? Δεν είναι φανέλα αυτή τώρα, ρε φίλε, εντάξει. Τρία γκολ θα φάει. Την μπλε σαν κεραυνή ανάμεσα τώρα, εντάξει, σε παρακαλώ. Μέσα στη Γιουβέντους πα να παίξει, φίλε. Thunder, κάτσε. Στο 20 λεπτό είμαστε εκεί, 0-0 το παιχνίδι. Και United λέγαμε, αλλά. Λες να βγάλουμε και σήμερα τέτοια μεγάλη πρόκριση, ρε φίλε, όπως βγάλαμε το United την άλλη φορά. Μπορεί.
Λες να βγάλουμε τέτοια καριδάτη πρόκριση και εδώ. Η Ιουβέντους είναι υπολογίσιμη ομάδα, αλλά τώρα η Ατλέτικο είναι Ατλέτικο, ρε φίλε. Δεν έχει τι είναι υπολογίσιμη ομάδα η Ιουβέντους, ρε φίλε. Δεν έχει την απειρία. Υπολογίσιμη παρόλο που είναι 0-2 στο aggregate. Εντάξει, είναι στο aggregate 2-0, αλλά εντάξει. Είναι η Ιουβέντους. Ναι, και άλλη είναι Ατλέτικο του Τσόλο. Συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Και άμα θέλει να παίξει άμυνα και να μην φάει, θα παίξει άμυνα και δεν θα φάει. Είναι καλύτερη η Ιουβέντους, είναι η αλήθεια. Μπήκε λίγο πιεστικά, αλλά όσο βλέπω από το 10-11 και μετά. Και έκανε κουλισμά να κάνει 0-1. Πιο πολύ παίρνει την μετά... η Ατλέτικο. Τέλο πάντων έχει ανέβει, έχει πάρει μέτρα. Πέταξε το πουλάκι. Okay. Το πουλάκι έτσι. Γύρισε και ο Ζιζού στη μεγάλη έχεις Ρεάλ. Πάρει χαμπάρι, ρε φίλε. Τι έχει γίνει πριν πάμε σε αυτά γενικότερα λίγο πιο μετά. Ναι. Βλέποντα ιστορίε από Ξάνθη, από Πάτρα, από όπου είχε καρναβάλει τέλο πάντων. Τι γίνεται με την παράνοια, καλό σου τάουτ. Τι γίνεται με την παράνοια την οποία έχει κάνει viral ο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Έχω πάθει πλάκα, φίλε. Έχει ανεβάσει σήμερα φωτογραφία με τον Νίνο από το γραφείο του, ο DPG. Παράνοια sportswear, τι έλεγε. Παράνοια. Ρε, έχω πάθει πλάκα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παντού παράνοια. Όλο ο κόσμο ακούει, Νίνο, είμαι ένα άλλο, ζω σε παράνοια, χάρη στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, είναι φοβερό. Φοβερό. Όσοι λοιπόν έχετε ένα τραγούδι και θέλετε να το προωθήσετε, θα το δώσετε στο DPG. Και άμα το αρέσει, θα το προωθήσετε. Το μέχρι και τζιφάκι παράνοια έχει βγει πλέον. Αλήθεια. Στα stories, βέβαια. Πάτα να κάνει ένα story και πάτα στο τζιφ παράνοια. Παράνοια clothing is loading, λέει Δημήτρη Γιανακόπουλος. Μάλιστα, σουν. Μαζί με Νίνο και φοράει ο Νίνο μαύρα γυαλιά μέσα σε μαύρο γραφείο. Εντάξει, φίλο. Okay. Ναι. Ο Νίνο που έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται και από τα live, έτσι. Όχι, το διέψευσε. Ότι δεν ισχύει. Α, δεν ισχύει τελικά. Ίσα για να γίνει ο χαμούλη δηλαδή. Ναι, δεν ισχύει τέτοιο. Εν τω μεταξύ, πότε ήταν, πριν την προηγούμενη εβδομάδα γυρνούσα βράδυ σπίτι, το μόνιμο παράπονο μου ήταν ότι δεν πετύχαινα στο ραδιόφωνο το τραγούδι αυτό. Και το πέτυχες. Το πετυχαίνω. Τραβάω βίντεο. Και σκέφτομαι μετά. Να τα ανεβάσω τώρα, να μην τα ανεβάσω, να τον κάνω tag. Έπρεπε. Να μην τον κάνω tag. Έπρεπε να ανεβάσει. Ναι, αλλά δεν θέλω να το κάνω μόνο. Θέλω να το κάνω με παρέα. Εγώ δηλαδή θέλω να το κάνω με τον Μοσχοβίτη για παράδειγμα. Έπρεπε να ανεβάσει φίλε και να κάνει tag και τον Έστωρα από δίπλα. Όχι μόνο και τον άλλον, όπως το λένε, τον. Ποιον από όλους. Τον Ηλία Κάβε. Όχι άλλον. Τον Πάτροκλο Παλάτζα. Άλλον. Τον. Λοπίνη. Τον Λοπίνη 22. Λοπίνη 22. Αυτό είναι το παράκι όλο το τρελό. Λοπίνη 22, αυτό να λέει. Ωραία πράγματα. Φοβερό πάντως είναι τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι. Θα το πάρουμε σοβαρά τώρα, ξέρεις. Είναι δείγμα του πώς επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον την κοινωνία και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τώρα στην Πάτρα να παίζει αυτό το τραγούδι για να χορεύουν όλοι σαν τους τρελούς πάνω κάτω. Γιατί το έκανε viral ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Είναι φοβερό. Φοβερό. Και έκανε viral κιόλας άλλη version. Έτσι. Το live. Την unplugged version. Όχι η οποία είναι πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι πιο ωραία από την κανονική. Εγώ που το βάζω να το ακούσω γιατί το ακούω. Το παραδέχομαι ανοιχτά έτσι. Out of the closet. Έχεις επεραστεί κι εσύ, έτσι. Ναι. Βάζω το unplugged, δεν βάζω τη διασκευή που έχει βγει. Ναι. Το remastered που λένε και ξένοι. Remastered, ναι. Λοιπόν, αυτό. Πέρασε καλά φίλε το τρίμερο που δεν ήταν τρίμερο για μας, αλλά οκ. Οκ, είναι γιατί κάθε μέρα δουλεύαμε. Όχι, αλλά... τρίμερο, ναι. Οκ, okay, πάει και έρχεται. Κάτσε λίγο άσχημα το απόγευμα της Παρασκευής, της Κυριακής είναι η αλήθεια. Με το αποτέλεσμα ή με το μαζί γενικότερα. Εντάξει, φίλε, 4-1 ήταν, δεν μπορεί να είσαι πολύ χαρούμενο. Anyway, life goes on. Life goes on, αλλά εδώ διπλό το έπαιζε και το δεκάρικο δεν το είδαμε. Ούτε είδαμε πριν σκηνή ότι το έπαιξε. Δεν το έπαιξε διπλό, να η Ατλέτικο. Την Ατλέτικο σου είπα θα κάνει 0-1 και θα τρέχουμε μετά. Έμεινε δηλαδή πλουσιότερο κατά 10 ευρώ. Τα έφαγα άλλο χθε. Ναι, οκ, εντάξει, δεν έχει σημασία. Στην τίμη πέρα που ευχαριστώ πραγματικά ω δημότη του Δήμου Θερμαϊκού τα τελευταία 20, σχεδόν 21 χρόνια. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και ενισχύσατε την τοπική οικονομία. Εντάξει, γεμίσατε τις ψαροταβέρνες από την Περαία μέχρι και τον Μπακτσέ. Και βοηθήσατε κάποιοι... στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, η οποία χρειάζεται ανάπτυξη γιατί έχει μείνει έτσι από τότε που φτιάχτηκε. Όχι, δηλαδή πριν καμιά έχει εξελιχθεί. Έχει εξελιχθεί. Άκουσε με λίγο γιατί δεν έχει εικόνα και όταν δεν έχει εικόνα δεν μπορείς να εκφέρεις γνώμη. Λοιπόν, ναι, ειρωνικά. Δηλαδή από πέρσι τι διαφορά έχει. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, εγώ μένω στην Περαία από το καλοκαίρι του 98. Ναι. Ιούλιο πήγα. Ήμουνα 8 χρόνων τότε. Ναι. Εντάξει, άλλη ήταν η Περαία τότε, άλλη είναι η Περαία τώρα. Θα τη χαρακτήριζε δηλαδή θερμαϊκή ριβιέρα πλέον εκεί την περιοχή. Καλά, εντάξει, όχι, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θερμαϊκή ριβιέρα δεν είναι, αλλά έχει γίνει πολύ πιο σύγχρονη. Μακεδονική ριβιέρα, μάλλον. Ναι, πολύ πιο σύγχρονη. Μπορεί να από εκεί να φτάνει μέχρι την Κατερίνη. Από το χωριό το οποίο ήταν. Πριν 20 χρόνια τα πήγα εγώ, που δηλαδή οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι μέσα στην Περαία, όχι της Μηχανιώνας, ήταν χαλίκι. Ναι. Και μετά σαρώσαν άσφαλτο. Εντυπωσιακό, αφού έχει άσφαλτο το 2019, ρε φίλε, σημαίνει ότι έχει αναπτυχθεί η κατάσταση. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, okay, αλλά επειδή πολλοί ήρθαν και μείναν εκεί. Τώρα μιλάμε για ένα Δήμο που η Περαία μόνο βασικά έχει πληθυσμό 40.000 κόσμου.
Και το καλοκαίρι με την παραθέρηση, εκεί τι γίνεται. Εκεί μαζεύει λαό, ναι, αλήθεια είναι. Δεν το πιστεύετε, αλλά είναι πραγματικότητα. Να ξέρεις, και εμένα μου προκαλεί εντύπωση. Αλλά το χειμώνα, εντάξει, είναι νεκρή πόλη. Είναι, μετά τις 9-10 δεν υπάρχει άνθρωπος για κυκλοφόρηση. Και τώρα σιγά-σιγά, δηλαδή για την Περαία και γενικότερα για το Δήμο εκεί πέρα κάτω, η καθαρά Δευτέρα είναι η αρχή της κινητικότητας που κορυφώνεται σιγά-σιγά όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Δηλαδή χθες γινόταν κλάμα. Αλλά εγώ ευτυχώς. Γινόταν παντού κλάμα γιατί φίλε ήταν και ο καιρός που βοήθησε πολύ. Γιατί ήταν όντως καλοκαίρι. Οπότε, ειδικά στις περιοχές. Και λέω το Μοσχοβίτη έξω, μου λέει: τι έκανες, λέει, καθαρά Δευτέρα. Του λέω: πήγαμε, λέω, βγήκαμε αργά πρώτη φορά, 8 η ώρα. Και μου λέει: ώρα, δεν το λυπάσαι, λέει, τον άνθρωπο δηλαδή, που έχει το μαγάζι. Ο άλλος ρε φίλος σερβιτόρος έχει κάτσει, ρε Χρήστο, έχει πάει δηλαδή 11 η ώρα χθες στο μαγαζί. Έχει φάει το μπούγιο μέχρι τις 4-5, σου λέει: καθόμαστε τώρα λίγο. Και σκάνε τώρα 5 περίεργοι, 8 η ώρα. Το έβαλε η Γιουβέντους. Ή το έδωσε κριτικό φάουλ. Το έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. 1-0 η Γιουβέντους. Τι Γιουβ, λοιπόν. Έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι στο Τουρίν. Με τη Γιουβέντους να παίρνει το προβάδισμα. Να το μείνει θετικό φάουλ όμως, γιατί λίγο σαν να τον εκαβάλισε το στόπερ, αλλά κάτι ακόμα το έκανε. Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 20, πριν από αυτό το μάτι, έχει 22 γκολ σε 32 αγώνες με την Ατλέτικο. Οφσάιντ σίγουρα δεν υπάρχει. Όχι, κανονικό είναι το κανονικό. Κανονικό, μια χαρά. Πολύ ωραίο και μπάρικο. Νομίζω είναι κανονικό το πάρτο. Όχι, όχι. Ούτε τα χέρια του χρησιμοποιούν. Πάμε στον επόμενο φίλο είναι. 1-0 λοιπόν η Γιουβέντους με τον γκολ του Ρονάλντο. Και ωραία κεφάλια. Και πήγε ρε φίλο 8 η ώρα ο άλλος. Είχε και άλλους παρέες, δεν ήμασταν μόνο. Βρε, είχε και άλλους περίεργους, ναι. Δεν χάσαν μόνο σου. Αρχικά ήμασταν για καφέ. Σε γνωστό μαγαζί του Μπαξέ. Ωραίο. Μπαλκονάκι δυνατό. Τέλος πάντων. Και λέμε να μην πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Λέμε, ρε παιδιά, λέω, θα πάμε για τη Ρετσίνα. Οκ. Okay. Και πήγαμε για τη Ρετσίνα και πήραμε 800.000 πράγματα. Εντάξει. Αλλά τίμια. Καλά ήταν. Ήταν η ώρα. Μπουρμπούρ τον αφήσει τον άνθρωπο τουλάχιστον. Τι? Κανένα μπουρμπούρ τον αφήσει τον άνθρωπο. Αφήσαμε. Ναι. Τι αφήσε, κανένα 1 ευρώ, 2? Όχι. 5? Μπούρι. Πα. Τζάμπα, τελεπόρια. Εγώ έβαλα ένα 2 ευρώ, δεν ξέρω τι τελεπόρια. Τελεπόρια. Άπλα. Κάτσε, Ελληνικό, ήμασταν να πούμε 6-7 άτομα. Άπλα. Άμα βάζετε όλοι από ένα 2 ευρώ, μαζέψαμε 15. Κάτι κάναμε. Εντάξει, πώς ήμασταν. Δεν πήγε άσχημα. 5-6 άτομα. Ναι, πάντα. Είμαστε. Καλά ήταν πάντως, εντάξει, ωραία. Τέτοιες μέρες, παιδιά, λίγο αλληλεγγύη στα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Γενικότερα αλληλεγγύη στα παιδιά που δουλεύουν σε μαγαζιά, είτε είναι καφέ, είτε είναι εστιατόρια. Γενικότερα να πήγες 8 η ώρα, ρε φίλε. Ρε Νίκο, αφού είχε κόσμο ακόμα. Ναι, ο άλλος δηλαδή 8 η ώρα τι νομίζει, θα πει α, κλείνω, φύγει, δεν θα πάρει. Όχι, το μεροκάματο. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το πει ποτέ αυτό. Δεν θα πάρει το μεροκάματο. Δεν θα το πει. Απλά εκείνη την ώρα που σε βλέπει, σε έχει κάνει εικόνα κάπως σφαγμένο να στοιχεί κάπου και να σε. Αντίθετα, ο άνθρωπος ήταν πολύ. Προς τιμήν του. Πολύ ευγενικό. Μην κάθεστε, γιατί κοιτούσαμε να κάτσουμε έξω μπροστά στην παραλία. Λέει, μην κάθεστε, γιατί θα σας δαγκώσει λίγο το κρύο. Έχει λίγη ψυχρούλα. Λέμε, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κάτσουμε μέσα. Okay. Προς τιμήν του, ξαναλέω. Μπράβο, και μπράβο του. Κιμπάρι, ωραία. Δεν ήταν μια χαρά. Και μετά πλακώσαν κι άλλες παρέες. Αυτοί πρέπει να κλείσανε 12. Εντάξει, Ελληνικό, ήταν προετοιμασμένοι για αυτές τις καταστάσεις. Τζάμπα τα κάνουν, Ελληνικό. Όλοι είναι προετοιμασμένοι, ρε φίλε. Δεν πληρώνονται. Όταν δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ωραία. Γράφεις μετά το match. Ωραία. Πάει 11-11.30 ώρα, λες κλείνω. Σκάει κάτι 12 η ώρα. Δεν εκνευρίζεσαι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Ο άλλος είναι και από τις 12. Λέω εγώ. Μπορεί και πιο νωρίς. Εντάξει. Τρώει τον μπούγιο 1-2 η ώρα. Τρώει τον μπούγιο 4 η ώρα. Ωραία. Ψιλοξεμπερδεύει κατά τις 6-7. Σου λέει εντάξει. Χαλαρώνουμε τώρα. Τσιγάρο. Εντάξει. Πάμε χαλαρά. Και σκάνε τώρα κανένα δυο παρές 8 η ώρα. Δεν ξενερώνει τη ζωή του. Τι ξενερώνει, αυτό λέω. Λεφτά θα τα αφήσουν, φίλε. Λεφτά να αφήσω αυτό που έχει το μαγαζί. Όχι στο σερβιτόρο. Αυτό σου λέω. Σερβιτόρο. Άλλο λέει αυτό. Γιατί άλλο αυτό ρε φίλε το δικό σου μαγαζί 12 η ώρα και σου βγει θέμα. Είναι... Άλλο είναι. Όχι, είναι οικογενειακή επιχείρηση και εντάξει. Ήταν τη οικογένεια, άρα δεν έχει θέμα. Αφού την έκανε την καγκουριά σου πάλι, πάμε στο διάλειμμα. 10.30 είμαστε. Έχει εικόνα από το άλλο να δώσουμε αν έχει μπει κανένα γκολ στο City Σάλκε. Περίμενε. Το οποίο βέβαια εκεί λογικά η City εύκολα δύσκολα θα δει κάνει δουλειά τη μετά το 2-3 του πρώτου αγώνα. Που κέρδισε παρότι ήταν με 10 παίχτες και είχανε με 2-1 στη Γερμανία. Η Γιουβέντους προηγείται εδώ και περίπου 3-4 λεπτά με τον γκολ του Ρονάλντο. 0-0. 0-0 λοιπόν στο Etihad. Στο 30 είμαστε και στο Γιουβέντους Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-0 τον γκολ ο Ρονάλντο πριν από λίγο. 2-0 το πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει η Ατλέτικο. Έχει παιχνίδι και στο Champions League του μπάσκετ, το κανονικό Champions League. Έχει τη μούφα που παίζεται αυτή την ώρα. Προηγείται η Βενέτσια της Νίζης Νόβγκορος στο ημίχρονο, αλλά έχει χάσει με 23 ακόμα πολύ δρόμο για να κάνει την. Το ανατροπέλι στην Ιταλία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Να είμαι καλή σέντρα, όχι, διώχνουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις, ειδικά σε παιχνίδια όπως τα σημερινά και στο live, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Στα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά όπως το Juventus Ατλέτικο. Σε Στοίχημαν από το κινητό σου μπορείτε να παίξετε, από το tablet, από τον υπολογιστή σας. Έχετε το live το οποίο έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία του Μουντιάλ. Έχετε επίσης πάρα πολλές επιλογές και στο καζίνο Στοίχημαν πλέον. Όλα αυτά.
καθημερινά μέσα από το στοίχημα.gr. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Γκολ Manchester City 1-0 τη Schalke στο 36. Ο δράστης είναι ο Sergio Aguero με πέναλτι. Στο 33. Πέναλτι και πήγε πριν να βάλει ένα γκολ. Ο Ρονάλντο πέρσι στο ίδιο γήπεδο με τη Ρεάλ ήταν. Γιατί μου το δίνει 36 όμως, ό,τι να είναι. Τι είπε, φιλαράκι μου. Ο Ρονάλντο πέρσι είχε βάλει στο ίδιο γήπεδο ένα ανάλογο γκολ με αυτό που πήγε να κάνει ο Μπερναρντέ και ήταν. Όχι, φάσαν 16, πιο μετά πρέπει να δάνε. Ημιτελικά ήταν. Ναι. Που είχε σηκωθεί στο Θεό. Ναι, κάτι ανάλογο πήγε να κάνει και αυτό το παλικάρι. Ναι. Πολύ δύσκολο. Λίγο πάνω από την αιστεία πήγε, αλλά. Στην άλλη αιστεία πήγε να το κάνει ο Ρονάλντο. Το έκανε βασικά. Ναι, στην άλλη αιστεία. Σωστά. Το ότι κατάφερε με, έτσι όπως είναι ο κορμί του να βρει την μπάλα και να στείλει προς την αιστεία είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά αν το έστειλε και μέσα θα ήταν ο Ρονάλντο, ρε φίλε. Εγώ θλίβομαι που κάνω εκπομπή σήμερα. Θλίβομαι, ναι. Λοιπόν, γιατί έχει Λάκη Λαζόπουλο στο Open. Είδα λίγο πριν έλθω. Κάτι τα παλιά. Ναι, ρε φίλε. Όχι κάτι καινούργιο. Τώρα πριν που είχε τον. Το Χαϊκάλι. Το Χαϊκάλι μπορεί να έχει χαβαλέ, αλλά. Ναι. Το ίδιο ακριβώς, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Εκείνη η κυρία που γελούσε στη γωνία είναι. Ναι, είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί, ναι, δίνει γκάζι. Γκάζι. Ναι. Τα ίδια και τις πορδές της Κλανιάς όλη την ώρα, εντάξει, δηλαδή ναι. Θέλουμε και λίγο ανανέωση, ρε παιδί μου. Πόσα χρόνια είχε να κάνει τηλεόραση, το τσαντήρι βασικά, γιατί κάνει, είχε κάνει. Πέρσι ή πρόπερσι, είχαν ξαναβγεί οι Μίτσι για καμιά 2-3 επεισόδια στον Αντένα, αλλά δεν τράβηξαν. Θα πεθώ. Ναι. Τώρα αυτό εδώ έχει καπάκι μετά κι άλλη εκπομπή. Τι? Που θα είναι. Τι? Το Αλ Συχτήρι. Θα κάνει έτσι, και δεύτερη. Ναι, η οποία θα είναι, ρε παιδί μου, talk show, ας πούμε, ξέρεις, θα έχουμε καλεσμένους και θα μιλάνε αυτοί. Αυτό πότε θα γίνεται. Σήμερα θα έχει το Κωνσταντίνο Αργυρό. Κάθε Τρίτη μετά το Αλ Τσαντήρι. Δηλαδή είναι η Τρίτη του Λάκη. Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Έχεις κανένα θέμα. Όχι. Α. Εγώ τον συμπαθώ κιόλα. Τουλάχιστον κάποιοι επενδύουν, ρε φίλε, στην ελληνική τηλεόραση και φέρουν άτομα. Ναι, αλλά κάπου διάβαζε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε απλήρωτο στο συγκεκριμένο κανάλι. Ποιο είχε απλήρωτο, ρε. Σα σύριαλ κτλ. Τα σύνορα είναι εταιρεία παραγωγής. Εταιρεία είναι... παραγωγής, ναι, αλλά και πάλι. Πληρώνει, και το κανάλι πληρώνει την εταιρεία παραγωγής και η εταιρεία παραγωγής μετά πληρώνει τα άλλα. Ναι. Άλλη κουβέντα αυτή. Και πάλι λένε στο κανάλι κτλ. Ναι. Έχουν θέμα. Και... ωραία, ρε φίλε. Αν μεθαύριο ψάχνουν κανένα για τον Άρη και σου προτείνουν, πες δεν ξέρω, παιδιά, γιατί έχει θέμα με τις πληρωμές. Ορίστε. Κρακ. Έλα. Δεν ακούγεσαι, Νίκο. Έλα, ρε φίλε. Αν σε έρθει η πρόταση και εγώ θα το σκεφτώ. Α. Όταν ανοίξει το αποκριτικό γραφείο εδώ πέρα λοιπόν και είσαι υποψήφιο, να πει ότι παιδιά δεν ξέρω γιατί μαθαίνω ότι έχει θέμα τις πληρωμές. Αν υπάρξει ελευθερία λόγου, ρε φίλε, να πάμε. Γιατί, ποιο έχει, ρε φίλε, πιο ελευθερία λόγου από το Total Football δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Το βλέπω, από αθλητικές εκπομπές. Το βλέπουμε τον Κάκο, δεν είναι θέμα. Ό,τι θέλει λέει ο Κάκος, του λέει κανένα τίποτα. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Η συνείδησή του. Η συνείδησή του τι. Μπορεί να του λέει. Τον τάσο τον Κάκο θα το βέτε μπροστά σα. Το έχει πει ναι ή όχι. Ναι, ναι. Τον βρίσκεται. Ναι. Το είχε πει. Είναι αυτός που είπε ότι δεν είναι κόκκινη η Χριστοκιώση του Κιγέρμε πάνω στο σιόπ. Σε κάτι κακή. Δεν βρήκε τα πλευρά, βρήκε το χέρι. Κάτσε ρε Αναστάση. Κάτσε ρε Αναστάση. Βρήκε το χέρι. Είχε και ένα χέρι, όρθιο και το κάνει, το κόψει. πήγε να του πάρει τα νιάτα. Ο άλλος ο τσαπάς του Ολυμπιακού. Και δεν του έδωσε κόκκινη μπροστά στα μάτια του κιόλας. Anyway. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε στο θέμα τη μη κόκκινη κάρτα αυτή. Ασχοληθήκαμε όσο χρειαζόταν, όχι παραπάνω. Λέγαμε τον Νίκο στο διάλειμμα για τη φανέλα τη Ατλέτικο, η οποία που έκανε πολύ ένα δική. Κοντινό. Δεν είναι, μπορεί να προκριθεί με αυτή τη φανέλα. Είναι ίδια με τη φανέλα του Ατρομήτου. Κορακάκι από πίσω, ναι, δύο. Λείπει μόνο το ΕΤΕΚΑ. Ναι. Και πώ ήταν ο άλλο δυτικό που είχε πολλά χρόνια, ρε φίλε, που είχε και στη Χαλκιδόνα κιόλα. Ποιο το. Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλο. Αυτό μπροστά ο Ζαχαρόπουλο, κορακάκι πίσω. Κατεμής στο κέντρο. Πες κανέναν άλλο, ρε φίλε. Κατεμής, ρε φίλε. Γελαδάρης. Γελαδάρης, ναι. Λουτσιάνο, τον είχε πειράσει και αυτός νομίζω. Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά που είχε. Βραζιλιανό. Όχι, Άντερσον. Πώς τον λέγανε ένα παιχταρά που είχε Βραζιλιάνο και είχε πάει στο Παναθηναϊκό μετά. Επί Χαλκιδόνας. Και ατρομή του στις αρχές. Περίμενε. Στο κέντρο έπαιζε. Στον άξονα, Άντερσον. Πώς. Ναι, και τάχα τον ήθελε και ο Πάκο, τώρα δεν είχε λεφτά και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό. Αλλά έχει τερματισμούς και έφυγε. Τέτοια πράγματα. Κάπου έχω δει φίλε ότι ο Πάτρικ Κουκουσοδό θα μπει στο Survivor. Αν συνεχίσει το Survivor. Με 10.000 λέει τον. Το μήνα, τη βδομάδα. Αυτά είναι πολύ fake news, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Λένε. Δεν μπορεί να έχει και αυτά τα νούμερα τώρα, εντάξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ υπερβολικά. Πάρα πολύ υπερβολικά. Πέρα έχω βρει αφιέρωμα. Έχω βρει αφιέρωμα για τη Χαλκιδόνα. Αυτά που. Αυτού που λέει ο Νίκο. Γιώργο Ζαχαρόπουλο. Γιώργο Ζαχαρόπουλο, ρε φίλε. Κατεμή, Κορακάκη. Πιέρε Μπέντε. Ο Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλο. Ναι. Α. Ηλιόπουλο. Ο Μικές.
Μικές, βέβαια. Στόπερ, καραφλό. Μικές. Πολλά ο, χρόνια. Ο Ντάγκα, ο Παπά, ο Γελαδάρη, ο Άντερσον που λες εσύ. Άντερσον, καλά το θυμόμουν. Ο Άντερσον, ναι. Έχει ψωμάκι εδώ πέρα. Έχω βρει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πότε έγινε Ατρόμητος, 5-6 νομίζω ήταν που έγινε. Έχει πολλά χρόνια πάντως. Χαλκιδόνα, ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι καλτήλα, ωραία, είναι ωραίο θεματάκι. Σου έλεγα, φίλε, την Πέμπτη, α πούμε, το μάθημα του Μπάουτ και να γίνει, θα ξεκινήσει πάω και θα τελειώσει σε άσο. Δηλαδή δεν γινόταν να γίνει κάτι άλλο. Και σ' άλλο αυτό το λέει. Δεν γινόταν να γίνει κάτι άλλο. Καλά, εσύ ήταν μα έλεγε διπλό, ρε φίλε, και έβαζε και 10 ευρώ ολόκληρο. Αφού δεν έδωσε την κόκκινη, Ελληνικό. Τόσο πολύ το πίστευε. Δεν έδωσε την κόκκινη. Συγγνώμη. Τι να κάνω. Εγώ φταίω. Αφού ο Ποντένσε έβαζε τρίγκολα. Ποντένσε. Έχει, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα όλη τη χρονιά. Έχει κάνει το πιο εύστοχο παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή για το Θεό. 58% ευστοχία. Φετφατζίδες. Στις τελικές. Καλά ο Φέτα. Δεκάρι. Έγινε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ψάχνω να βρω notable players του τη. Συμφωνείς ότι το εύρος σκόρ αδικεί την εικόνα του αγώνα. 100%. Όποιος το είδε νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου σε αυτό. Δεν, είναι πλασμα... είναι πολύ δεν λέμε ότι άξιζε ο Άρης κάτι άλλο. Απλά ρε παιδί μου δεν ήταν για 4-1 το παιχνίδι. Ήταν για 4-1, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Ναι. Αυτή η μπαρμπούνια με τον τέτοιο πιάτα. Ωστόσο ο Νίκο έγραψε 4 το ταμπλό. Τι άλλο. Ο Γιάννης Σκοπελίτης, ρε φίλε. Σκοπελίτης, βέβαια. Ναι. Χαφάρα ήταν ο Σκοπελίτης. Ωραίος παίχτης. Χαφάρα ήταν. Ναι. Και μετά στην Κύπρο πολλά χρόνια. Έχει περάσει και ο Ανατολάκης από εκείνη την γειτονιά, βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Ο Χρήστος Καλαντζής. Ναι. Παύλος Δερμιτζάκης. Παύλος Δερμιτζάκης. Είχε παίξει εκεί. Παίκτης. Ναι, ρε. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ρε, σαν παίκτη τον έχει. Δεν το θυμάμαι. Δημήτρης Βολανάκης. Βολανάκης. Βολανάκης, ναι. Ο Κώστας Λαλιώτης, όχι. Ο Νίκος Τσιαντάκης. Βασίλης Αλεξίου. Τώρα πάμε σε πολύ παλιούς που εντάξει, εμείς που είμαστε πιο νέοι δεν τους... δεν τους ξέρουμε. Προπονητής ποιος είχε. Ο Γιώργος Παράσχος. Ασούμε. Ντράγκαν Κοκότοβιτς, ναι. Ο Όγιος, ο Κάμπος, ο Βούζας. Έχω γνωρίσει. Ντράγκαν Κοκότοβιτς. Ντράγκαν Κοκότοβιτς, ρε φίλε. Χαρακτηριστική φιγούρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, ρε φίλε. Βέβαια. Και στον Πάκρο που σε κάποια φάση ο Ντράγκαν Κοκότοβιτς. Ήταν, παλιά, ναι. Ο Ντράγκαν. Ναι, αρχές δεκαετίας 90, μπορεί και τέλειο 80, δεν θυμάμαι. Ντράγκαν Κοκότοβιτς. Το Βούζα τον έχω γνωρίσει. Φιλοσού, φιλαράκι σου. Βασίλη μου, έχω, Νίκο μου, Βασίλη μου. Έχω κάτσει μαζί του σε κοινό καφέ στο. Πώς είναι και το γνωστό το. Στον Τακάπο. Όχι, το γνωστό το καφέ στην Γλυφάδα. Το Μούρινγκς, όχι στη Βουλιαγμένη. Όχι, ρε, το άλλο. Αχ, που είναι πολύ μικρό το όνομά του. Ναλού. Το Όπους. Το Όπους. Το Όπους, ναι, ναι, ναι. Inner Pleasure. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάτσει ίδιο τραπέζι για καφέ. Νίκο μου, Βασίλη μου, Βασίλη μου, Νίκο μου δηλαδή. Κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη. Αμέσως δημιουργεί μια απόσταση, ρε φίλε. Κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη. Βέβαια. Πάλι κεφαλιά τον Ρονάλντο λοιπόν. Α, ό,τι μπάλα. Παράταση. Ρονάλντο λίγο όταν πηδάει για κεφαλιά, πηδάει λίγο ψηλά. Ναι, το έχει αυτό, έχει ένα λίγο. Δες εδώ λίγο πάλι, δες λίγο το πάλι άλμα. Καρφώνει, πιστεύεις? Καρφώνει, εγώ πιστεύω. Λίγο ψηλά πήδηξε πάλι. Με καρφώνει. Και πηδάει τόσο ψηλά, φίλε, που βάζει το γόνατο από πίσω και ο άλλος επειδή έρχεται το γόνατο δεν μπορεί να σηκωθεί. Γιατί το γόνατο έρχεται κάπου στη μεσηπλάτη, οπότε δεν μπορεί να σηκωθεί. Παραμένει πάντως το 1-0, 43. Ο Μιχαηλίδης ο τερματάς, ρε φίλε, ναι. Και εθνική ομάδα μετά. Ναι. Στου διακεκριμένου παίχτε Χαλκιδόνα Ατρομήτου έχει τον Ηλία Αναστασάκο. Λιάκο Αναστασάκο, πολύ καλό παιδί. Τον Κορακάκη, εντάξει, τον Γιάννη Κατεμή, τον Γιάννη Σκόνδρα. Mm-hmm. Τον Μπάμπι Κούκι. Δεν ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Πολύ παλιό. Ναι, παλιό πρέπει να είναι. Τον Ντόλι Μητράκο. Εντάξει, και τον Κώστα Νεμπεγλέρα ή γνωστό ω Νέμπε. Ο Νεμπεγλέρα και αυτό. Αϊθαλής. Δεν έπαιξε πολύ εκεί πέρα. Κανά δύο χρόνια πρέπει να έπαιξε, όχι πολλά. Όχι παραπάνω. 9-11. Ναι, όντως. Ναι. 9-11. Αϊθαλής. Μηχανάκης στο κέντρο του Άρη. Κόντρα για τη Γιουβέντους στο τέλος του ημιχρόνου λοιπόν. Πιέζει η Γιουβέντους. Μπερναντέσκι είναι εκτέλεση. Μια χαρά έχει πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει βάλει ένα γκολ. Έλα, ο Λάκης ασχολείται με κούγια, ρε φίλε, και εμείς βλέπουμε τώρα να πούμε το τέτοιο. Δηλαδή. Ασχολείται τώρα όντως. Ναι, ασχολείται τώρα, ρε φίλε. Αχ, γιατί. Γιατί να τα χάνουμε αυτά, γιατί. Αυτό έχει γίνει όντως. Ναι. Αυτό. Έχει γίνει όντως, δηλαδή έχουν βγάλει μεζέρι, δεν έχουν μετρήσει. Πιάνει τεκτελή κεφαλιά, το βγάλε. Μεγάλη ευκαιρία για την Ιουβέντους. Πρέπει να έχει δώσει παιδικό φάουλ. Στον Κελίνη. Το ρεπορτάζ λέει ότι πετούσε παγάκια ο Κούκιας από πίσω. Τελικά το χτύπησε, όχι. Και το πετούσε παγάκια. Κάτι που όλες τις στιγμές καγκουριάς το έχουμε κάνει. Το παραδεχτούμε αυτό.
Και πλησίασε από πάνω και πήγε να τον κοπανίσει από ό,τι κατάλαβα. Αλλά... Ο Αλέξης Ουγιάς λέει ότι παραμόρφωσε την εξωτερική εμφάνιση ο Λαζόπουλος. Έλα. Ναι. Και εμείς τώρα χάνουμε το σχόλιο του Λάκη. Δηλαδή. Τα είδα αυτό το πρωί, ρε φίλε. Εντάξει, τα έχω δει στο επόμενο. Το θέμα θα πει ο Λάκης, ρε φίλε. Ο Λάκης τώρα και στα πέντε, θα δούμε αύριο, δεν πειράζει. Ναι. Η Φέση Κορδά που πέρασε το τρίμερο τη. Βασικά, όχι το τρίμερο. Μία μέρα σίγουρα ναι. του τριημέρου. Σε γνωστό μέρος του λόγου. Όχι μέρος του λόγου. Λέτε από φάρμα. Είναι αυτά τα περίφημα κτήματα τα οποία έχουν γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο κτήμα ναι. το οποίο είναι με το αυτοκίνητο 5 λεπτά το χωριό μου κιόλας. Ναι. Και το πέρασε εκεί. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι το εντυπωσιακό έχει αυτό, δεν έχω καταλάβει όπως γιατί το αναφέραμε ότι είναι κάτι το φοβερό. Ήταν εδώ πέρα στα μέρη μας, ρε φίλε. Εντάξει, το κορίτσι συχνά πυκνάει εδώ, ρε φίλε. Κυκλισιώτησα είναι. Είναι κυκλισιώτησα. Και δεν τη φαίνεται όμως, ρε φίλε. Αυτό είναι το περίεργο. Δεν βγάζει κυλκισίλα. Εννοείς, ενώ ποντία δηλαδή δεν είναι χαμηλό. Δεν βγάζει κυλκισίλα. Δεν το έχει. Πολύ βελτιωμένη, θεωρώ. Ναι, σε σχέση με την εκπομπή που έκανε στο Άλτερ πριν 10 χρόνια είναι πολύ, πολύ βελτιωμένη. Ναι. Πολύ βελτιωμένη. Την έστωσε ο Λιάγκας, ρε. Αιδιάζω. Την Ξερνοβολώ. Την έκανε άνθρωπο και μετά να πούμε την άφησε. Ξερνοβολώ δυνατά με Γιώργο. Για την οποία από τότε. Γιατί ρε. Δεν μπορώ, με αιδιάζει ρε φίλε, δεν μπορώ. Η οποία Σκορδά από τότε που χώρισε με τον Γιώργο. Δεν έχει βγει κάποια βρώμα, κάποιο έτσι ρεπορτάζ όσον αφορά κάποιο φλερτ. Ναι, κάποιο νέο πρόσωπο στη ζωή τη. Ή υπάρχει και το κρατάει καλά κρυμμένο. Ή δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα μετά τον Γιώργο Λιάγκα. Ναι. Το θεωρώ λίγο απίθανο αυτό βέβαια γιατί είναι η Φέση Σκορδά, οκ. Okay, δηλαδή. Είναι πολύ τη οικογένεια, ξέρω. Και του. Ναι, είναι και αυτό, έχει και δύο παιδάκια. Να γυρέψω για τα παιδιά ζήσω, και να κάνω ναι. και να κάνω. Αλλά είναι και γυναίκα, Νίκο. Είναι και γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Όπως είχε πει και η μεγάλη Ελληνίδη μου. Αυτό. Και Μάρθα, ξένη και πηγή. Ναι. Τι ρε. Τα έχει τραγουδήσει αυτά η Ελενάρα. Πολύ αδικημένη στο ελληνικό ποντάγραμμο, θεωρώ. Από τι πιο αδικημένε. Και όπω λέει και το τραγούδι, first be a woman. Ναι, κατάλαβε. Ακριβώς. Είναι και αυτό. Τις εποχές του Χρήστον αυτά τα τραγούδια. Η Ατλέτικο μια σέντρα κεφαλιά. Out. Ο Μωράτα. Αλβάρο. Πάρα πολύ κακή. Πρώην παίκτης Γιουβέντους. Πολύ κακή φανέλα. Πολύ κακή. Πολύ κακή. Δεν είναι Ατλέτικο αυτό. Όχι, όχι. Και είναι και κίτρινα τα γράμματα. Είναι ένα μπλε ό,τι να είναι. Τα κίτρινα από πίσω, όχι. Τώρα είναι η δεύτερη ή τρίτη. Θα μου πεις για τη Γιουβέντους. Τη Γιουβέντους λέω. Την United την κράζαμε προχθές με τη Ροζέ και δώσε το διπλό. Ε, Ροζέ, μπάρτα. Ναι. Ροζέ, Ζωζέ. Προκύπτουν τα ζευγάρια τώρα σήμερα και αύριο και μετά έχουμε πάλι κλήρωση. Δεν είναι, δεν ναι. έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε από τώρα. Θα γίνει κλήρωση που θα βγάλει και τις διασταυρώσεις θα μην τελικά. Είσαι σίγουρος. Νομίζω να. Okay. Τι λες, έχει πάλι κλήρωση μετά στην τελική. Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Εδώ πάντως το aggregate είναι στο 2-1. Το aggregate έλα στο... Έλα μωρή τι τίκα μάτζου και στο γραμμές. Πω, πω. Έλα μωρή τι τίκα τώρα. Φίλε, τι πλεγάρες έχει κάνει. Αυτό από τάπα πρέπει να... Από τι θα ήταν, θα μου πεις από τάπα θα ήταν. Τάπα. Δεν έφεγε, πέρα πάνω. Κράκ, πάνω λοιπόν. Από το πόδι. Όχι, δεν έχουμε break ακόμα. Δυστυχώς. Ποιο break, ρε φίλε, περίμενα ακόμα. Ημίχρονο έχουμε στο Τωρίνο πάντως, 1-0. Δίκαιο το 1-0 θα πω εγώ. Μπορούσε να είναι και παραπάνω. Καλύτερη η Γιουβέντους. Και η Ατλέτικο έκανε φάσεις βέβαια, οκ. Okay. Ναι, αλλά γενικότερα ναι. τον έλεγχο του ρυθμού, της μπάλας, της κυκλοφορίας και όλα αυτά ναι. τον έχει η Γιουβέντους φυσιολογικό σε ένα σημείο, ως ένα βαθμό, γιατί εντάξει, ναι, της παίζει η Γιουβέντους είναι. Και το θετικό για αυτήν είναι ότι έχει βάλει γκολ. Ο Ματζιούγκης έχει πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να έχει φάει μια πολύ γεμάτη κλωσιά εκεί πέρα. Γιατί έχει τρεις πληγές από τάπες. Εκεί ψηλά πάνω από το γόνατο. Δεν θα γίνει ένα τροπέλι εδώ πέρα, ρε φίλε. Κάτω Μοσχοβίτης βλέπει Βενέτσια Νίδνη. 55-45. Η Βενέτσια είχε χάσει 95-72 στο πρώτο μάτς. 95-72-23. Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Η Νίδνη, ρε φίλε, ο παίκτης τον Άρη. Αυτή στο είναι. Europe Cup, ναι, βέβαια. Και εσείς κράζατε, βλέπετε τι κάνει, παπάδες κάνει. Έχει ένα μωρό η Νίδνη στον Άσο με κάτι ράστα μαλλιά, Πέρι λέγεται. Ναι, τον πήρε μετά τον κάνει Άρη. Μετά, χρονιά, κάνει σούπερ χρονιά. Όχι, νομίζω έπαιζε και με τον Άρη. Ναι. Νομίζω έπαιζε, ναι. Κέντρικ Πέρι. Πολύ ωραίο ταλέντο. Πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ έτσι βαριά ο βαρύς αποκλεισμός. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είχαμε έρθει και ένα παιχνίδι. Εδώ είχαμε χάσει, είχαμε κερδίσει. Ακούω Τσαγγέλου. Μου διαφέρει. Τώρα περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε, γιατί έχω μπερδευτεί τώρα. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αυτό. Κερδίσαμε στην έδρα της Νίδης, ναι. φίλε, εκεί που η Βενέτσια δεν μπορούσε να περάσει. Ναι. Και το φάγα τον Άγγελ. Παίζανε σε ένα γήπεδο μικρό, σαν σχολείο που ήταν.
τόσο δα μικρούτσικο. Όχι, άλλο δεν είναι εκείνη. Την παιδεύω με την άλλη. Ο Γιώργος Μαντζιώκης που ακούει την εκπομπή προφανώς μου στέλνει μήνυμα και με ότι έχει κλήρωση τα ημιτελικά. Σχόλιο Μολοσκοβίτη για Celtics θέλω. Για Celtics. Τι έγινε με τους Celtics. Δεν ασχολούμαι με το NBA, Γιώργο. Θα ασχοληθούμε προς το τέλος κανονικής περίοδου που πλησιάζει σιγά-σιγά και με τα play-off. Δεν έχουμε κάτι για τους Celtics. Προς το παρόν και δεν έχουμε και πολύ εικόνα, είναι η αλήθεια. Τώρα είναι... μου του Lakers δεν έπαιζε. Είναι πολύ τέτοιο. Κερδίσαν νομίζω. Ναι, φάγανε 25 από τους Clippers. Με τους Lalakers. Είναι πολύ. Που είχε μια ψυχή στην πόλη πριν κάποια χρόνια. Είναι πολύ up and down Celtics φέτος. Αλλά δεν έχω και πολύ μεγάλη εικόνα για να μην ειλικρινίζω. Έτσι νομίζω ότι είναι το NBA είναι που παρακολουθώ τόσο. Είναι πολύ πολλά ups and downs βλέπω για τις ομάδες. Όπως είπε και ο μεγάλος Dirk, πλέον δεν έχει να κάνει με την νίκη. Ναι. Έχει να κάνει με το ποιος έχει περισσότερα likes στο Instagram, στο Twitter, ποιος έχει περισσότερους ακολούθους και τέτοια. Είπε ο μεγάλος Dirk και έχει πολύ πολύ μεγάλο δίκιο. Πολύ μεγάλο δίκιο. Ο οποίος έτυχε να κοιτάω το προφίλ του στο Instagram πριν μια εβδομάδα και ανεβάζει τρεις φωτογραφίες το χρόνο. Ναι. Βαριά κιόλας. Ναι. Δηλαδή στην τρίτη σειρά του προφίλ του ή φωτογραφίες από το 17. Για να καταλάβετε. Ενώ οι άλλοι ανεβάζουν κάθε μέρα να πούμε και κάτι. Όχι, μια ο Λεμπρόν πίνει κρασιά, μια στο γυμναστήριο, μια βλέπει σινεμά στο σπίτι του. Μια τραγουδάει στην κάμερα μπροστά για να βάζει 22 stories. Εντάξει. Loading και στο γυμναστήριο πριν τον τζάμπλο. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Δεν τον ακολουθώ. Ποιον? Το Λεμπρόν. Δεν τον ακολουθώ γιατί είναι ο Λεμπρόν, ρε φίλε. Αλλά σου λέω, σε αυτό που είπε δίκιο. Και δεν έχει να κάνει με τον Λεμπρόν, γενικότερα με όλους έχει να κάνει. Είναι ένα αθλητισμό πλέον. Τα social media ελέγχουν τη ζωή. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Τι έκανε. Είμαστε με Dirk. Ξεκάθαρα, τελευταία χρονιά θα που ήταν και παιχτάρα πάντα. Ανέκαθεν ήταν παιχτάρα σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να του δώσουμε πόστο. Πήγαινε πάντα στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Πάντα πήγαινε στην εθνική ομάδα παίζοντας 82 μάτς κανονική περίοδο συν καμιά 10-15 play-off όταν πήγαινε. Δηλαδή καμιά 80-90 μάτς μεσόωρο τη σεζόν. Αλλά το καλοκαίρι ήταν στην εθνική ομάδα. Ούτε κουρασμένος ήταν, ούτε ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ομάδα του και τον μπάσκετ τον άφηνε πίσω στα 30, ούτε τίποτα έτσι. Εκεί ήταν πάντα η παιχτάρα αυτή που λέγεται Dirk Nowitzki. Νίκο, έχω άδικο? Όχι. Και ο διάδοχος του υπάρχει ήδη στο μεγάλο Ντάλλας, το οποίο είμαστε φαν. Τι ακούγεται? Από κάτω λέει κάτι, φίλε. Τι γνωστά. Και ένα τουρμπίνα παροπλάνο έχει. Τι έχει, σαν να απογεννόμαστε είναι. Ο διάδοχος ποιος είναι, φίλε, ο Ντόντζιτς. Ναι. Άλλο, ρε φίλε. Άλλος, ένας, άλλος, άλλος. Και πήραμε και εκείνο το όρθιο ταγκούρα από τους Νίκς. Να δούμε τι θα κάνει αυτούς. Ποιον ρε? Το Πορζίγκινς, πώς λέγεται. Ο Πορζίγκινς όμως, ρε φίλε, κάτσε, προέρχεται από τραυματισμό σοβαρό. Του χρόνου. Αυτός μπορεί να είναι αντικαταστάτης του Νοβίτσκι, όντως, ναι. Στην πορεία. Θέλει όμως κάτι ακόμα, να κάνεις δηλαδή μια τριάδα. Εγώ ξενέρωσα που δώσανε το Μάθιους. Ωραίος παίκτης. Να κάνουμε, ρε φίλε. Στο NBA δεν έχει, τέλος. Παίρνεις μια απόφαση. Ναι. Μπορεί να έχεις ένα παίκτη μέχρι τότε τον έχεις κάνει. Να λες ότι αυτό είναι το επόμενο project, ξαφνικά σε ένα βράδυ, αντίο, trade, έφυγε. Γεια σας, πάμε στον επόμενο. Αδελφέ, φεύγεις. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχει. Τι ρί, γεια σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, ημιχρόνια έχουμε και στο Τωρίνο και στο Μάντσεστερ. Ακριβώς. 1-0 προηγείται η Juventus, 1-0 προηγείται και η City. Να δούμε αν η Juventus θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή με την Ατλέτικο. Ιστορική επίθεση του Λαζόπουλου στον Κούγια. Γιατί υπάρχει live ενημέρωση στα site τώρα στην πρεμιέρα του Λάκη. Σκίζει και αποθεώνεται. Σκίζει και αποθεώνεται. Η επική απάντησή του είναι η επίθεση του Αλέξη Κούγια. Έχει το βίντεο, δεν γράφει τι λέει. Το βίντεο νομίζω είναι τέτοιο, μήπως είναι το τρέιλερ. Όχι, δεν νομίζω να το τρέιλερ. Οι δύο άντρες λέει έχουν μια πρώτη πρωτά αρκετά χρόνια, ναι. Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, ναι. Δεν θέλω να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι εμείς οι δύο είμαστε πλακωμένοι, εντάξει, πλακωμένοι αλλά ξέρεις. Πες είμαστε. Με κοινούς γνωστούς και ξέρεις ρε αυτό το κολόπεδο και το νόπανο και το ένα και το άλλο και. Ναι. Νόπανο, δεν είπα κάτι άλλο, ρε φίλε. Εντάξει. Νομπάνα. Λοιπόν. Και με βλέπεις έξω, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Και είμαστε σε κοινό μαγαζί. Στο ίδιο μαγαζί. Ναι. Εσύ με την παρέα σου, εγώ με την παρέα μου. Ωραία. Ωραία. Άμα τα κουβαλάς. Ναι. Δεν άζε με πιάσει να με σηκώσει για να κάνουμε κολόπεδο, ξέρω εγώ και τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να αδικήσει τον Αλέξη τον Κούγια. Εγώ δεν μπορώ να τον αδικήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, ο άλλος τον έχει εσκίσει τόσα χρόνια. Εντάξει. Αδικά. Και του δίνεται η ευκαιρία του Κούγια. Αδικά θεωρείς. Άλλο αν έχει δίκιο η άλλη κοπέλα. Okay, ναι. Άλλο αν έχει δίκιο. Εγώ σου μιλάω στο καθαρά κομμάτι του πήγα και του την έπεσα, ας πούμε. Ναι. Που εμείς την καταδικάζουμε τη βία, έτσι δεν είναι. Από όπου και δεν είναι αυτά. Αλλά. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο. Δεδομένο. Έτσι. Σου λέω, εσύ θες τι θα έκανε, ρε φίλε. Δεν θα πήγαινε να τον ορμήσει. Δεν ασχολιόμουν. Δεν θα ασχολιώσουν. Τέτοια κοτάρα είσαι, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Γιατί του δίνει αξία, ενώ ο Αλέξης
σαν σωστό αρσενικό, πήγε και τον όρμησε. Του δίνει αξία. Του πέρασε παγάκια πρώτα, όπως λένε οι πληροφορίες. Του δίνει αξία. Γιατί του δίνει αξία, ρε φίλε. Πάω, ρε. Δηλαδή, εκτός βλέπεις, αν μου έχει κάνει κάτι πολύ χοντρό. Με βλέπει εμένα και σε έχω ξεφτυλίσει 10 χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, δεξιά και αριστερά παντού. Και με βλέπει μπροστά σου, ερχόμαστε τέτ τα τέτ. Για πρώτη φορά. Θα γυρίσει από την άλλη και θα πει, έλα μου, ωραία, δεν δίνω σημασία. Κατάλαβε. Θα το πω ένα λίγο έξω να τα πούμε. Ένα λίγο έξω να τα πούμε. Πώ εξελιχθεί. Ενώ ο Αλέξη που τα κουβαλάει τα καρύδια. Καλά, δεν είμαστε μπροστά για να ξέρουμε. Περίμενε. Και να σου πω κάτι. Άμα είναι, πήγαινε και χτύπα τον με face to face. Μην πας από πίσω ύπουλα και αρχίζει και το βαράς. Πήγαινε μπροστά του. Δεν πήγε ύπουλα. Να σηκωθεί και αυτός και μετά να δούμε τι θα γίνει. Πήγε πάνω του, ρε φίλε. Εντάξει. Πήγε πάνω του. Για συμμετοχή σε δύο κακουργήματα ερευνά τον Βασίλη Γκαγκάτση. Έγινε. 3-0 η City μου λένε τώρα. Τι έγινε. 3-0 τώρα, κατά παιδιά. Τι είναι, τόσο πίσω μείναμε. Περίμενε. Κάτσε, γιατί με ήθελα... Κάτσε ρε Παναγιώτη, περίμενε γιατί ο Νίκος... Μου έστεινε κακό χτύπημα. Τον ήθελε μια ντάγκλα, περίμενε. Πάνω από το μάτι λίγο και προβληματίστηκα τώρα. Μάτι είναι, φίλε. Λόγο. Μάτι. Να ξέρεις. Κάτσε που με το πέρα στην εφαρμογή, περίμενε. Ποδόσφαιρο. Ναι, έχει δίκιο. 3-0, αυτό που λέω, ρε φίλε. 3-0, τι 1-0. Σαν το 1-4 της United που έλεγες. 3-0, ρε φίλε. Με Αγουέρο δεύτερο και Σανέ το τρίτο. Ναι. Λοιπόν, στο 35, στο 38 και στο 43. Αντίο, καθαρίσαμε εκεί. Ναι. 3-0 λοιπόν, η City. Βασίλης Γκαγκάτσα κατηγορείται. Αυτός που είναι στη Super League. Λοιπόν. Παραγωγάρα, Euro 2004. Προεδράρα. Άγιο η μεγαλύτερη ιστορία του. Η μεγαλύτερη ιστορία, λέω. Η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Φέρτε ένα κουβά. Με προεδράρα. Φέρτε ένα κουβά γιατί θα τα βγάλω στο πάτωμα κάτω στο στούντιο και δεν είναι. Αυτό χρησιμοποιώ. Δεν σας βλέπει. Αυτό. Έχει ήχο από έμετο. Να τον βάλουμε λίγο. Βασιλάρας. Βασιλάρας, βέβαια. Τάιζε και κόσμο και εδώ τότε. Ναι, τάιζε. Ναι, βέβαια. Υπήρχε να κάνει τη γραφή εδώ πέρα. Τάιζε όταν κόσμο. Αποχρώσαν. Τι εννοεί. Έχω κάτι χρωματικό να αποχρώσω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Α, τι να σου πω, ρε φίλε. Να σου πω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Υπάρχει κόσμο εδώ και δημοσιογραφικό ο οποίο είχε να. Να μπαίνει ένα κομπόδεμα, τέλος πάντων. Σαν αυτό, σαν αυτό. Ωραία χρόνια. Κατά αντίστοιχο δηλαδή που γίνεται στην ΕΟΚ, ας πούμε. Ναι, γιατί ναι, όχι. Ναι. Θα περάσουμε καλά εκεί, να ξέρεις. Εκεί τι γίνεται έχουμε τελικά. Έχουμε ανοίξει ασκή του Ιόλου Νικοβοδόπουλου, θα περάσουμε πάρα πολύ τι ωραία. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, ότι θα αναβλήθηκε τελικά το ντέρμπι. Θα φανεί αύριο, υποτίθεται. Αύριο αλλά... τελικά, αλλά θα αναβληθεί. Θα βρεθεί πρόσχημα για να αναβληθεί. Ναι. Το αστείο πρόσχημα είναι ότι έχει την ίδια ώρα ντέρμπι στο ποδόσφαιρο. Αστειότητα. Ναι. Αστειότητα εντελώς. Ναι. Αλλά εκεί κάτι είχε αρχίσει να κινείται. Πού θα στείλω στη Μακρόνισο για να παίξουν στο τέλος, ή... Κάτι είχε αρχίσει να κινείται εκεί. Μάλιστα. Είναι και ποιος αντιδράει, ρε φίλε. Άμα αντιδράσει ο. Μη πω τέλος πάντων ομάδα, δεν ξέρω και πώς είμαστε. Για να αντιδράει ο Ολυμπιακός, όσο να είναι. Κάτι ταρακουνιέται. Ξέρει, δεν θα έρθουν πάντως από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Ωραία. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι σε αυτό. Ναι. Είναι πλέον και θέμα. Πώς το λένε. Ρε παιδί μου, επίδειξη δύναμης. Ναι. Καταλαβες. Και βρίσκουν το πρόσχημα για να βρουν μια λύση από τη φάση. Όχι λύση, ξέρεις, να πάει πιο πίσω. Μπας και ρεμίσουν τα πράγματα που δεν νομίζω να ρεμίσουν. Γενικά θα περάσουμε καλά. Από εδώ και πέρα και το καλοκαίρι θα περάσουμε πολύ καλά. Με αυτά που είναι να γίνουν στο μπάσκετ. Προαναγγέλλε εξελίξου συνάδελφου εδώ πέρα. Δεν προαναγγέλλω, είναι ρε φίλε ξεκάθαρο ότι πάει να γίνει. Καταρχά, πάει να γίνει κάτι στην ΕΟΚ μετά από 40 χρόνια. Δηλαδή. Εντάξει. Όταν γεννηθήκαμε εμεί, η ΕΟΚ είχε ήδη 10 χρόνια στην πλάτη τη. Εντάξει. Οκ. Okay. Βαθύ. Έλεος. Βαθύ. Α γίνει κάτι. Α, εδώ. Κύριο Πουσάνδη, βέβαια. Σφυρίζει η Βενέτσια, Νίζη Νόβγκοροντ. Εξαιρετικό. Εξάγουμε διαιτητές. Από του καλού. Αλλά δεν τα βλέπετε από του καλού, θα πω εγώ. Ο Γιώργος ο Πουσανίδης. Μάλιστα. Και με τη δήλωση του Νίκο Αλέφαντο ότι ο Μπίσες Βερπέζης σαν έναν 7 μηνών έγκυος θα πάμε στο διάλειμμα των 11. Έχει 6 γκολ και 5 ασίστια ο 7 μηνών έγκυος. Ναι, λοιπόν, είχε έτοιμη την απάντηση με τα στατιστικά ο συνάδελφος. Θα πάμε στο break των 11 και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής και τα δεύτερα ημιχρόνια από το Champions League. Έχουμε παράταση αν μείνει έτσι η κατάσταση. Πάλι φυσικά ποιο άλλο Νίκο Παπαδόπουλε. Εντάξει. Ο άνθρωπος που έδειχνε με τα δάχτυλα του πόσο Champions League έχει την προηγούμενη. Ο γονέας ένα. Ο γονέας ένα, σωστά. 2-0 λοιπόν, πάλι κεφαλιά από τον Ρονάλντο. Ναι. Ο Όμπλακ πετάχτηκε σαν έλουρας. Αλήθεια, αλλά. Την έβγαλε, αλλά για λίγο η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. 2-0 η Γιουβέντους 49. Σκορ παράτασης. Σκορ παράτασης, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο. Είμαστε στο 50 λεπτό.
Το παλικάρι. Εγώ, αυτό... και λέω, θα βάλει και ένα τρίτο γκολ ο Παλίκαρο και το καθαρίσει. Να, α πούμε τώρα. Α, όχι, το πρόλαβε. Το παλικάρι αυτό κάτι θα κάνει. Κάτι ναι, θα... Αυτός ο κακός παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ο λίγος που στα μεγάλα μάτια εξαφανίζεται, δεν το ξεχνάς αυτόν Νίκο. Θέλω να το λέμε αυτό, το τονίζουμε λίγο. Γύρνα και εσύ στη Ρεάλ το καλοκαίρι. Γύρνα. Ναι, ρε φίλε, τα πια Γιουβέντους θα σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γύρνα. Γύρνα και εσύ εκεί πέρα πάλι να υπάρχει άλγος σε διάφορες πόλεις, παύλα χώρες. Να δίνεις ψωμάκι, ναι, ρε φίλε. Μέση Ρονάλντο. Αφού το έχεις ακόμα, κάνα δύο χρόνια ακόμα τα έχεις. Okay. Σέντερ φόρ εκεί πέρα μπροστά, μια χαρά. Τα έχεις ακόμα. Θα πάρω Μπαπέ. Δεν πειράζει. Τώρα, για να σου πω λίγο κάτι, και εσύ ρε Ζιζού, δηλαδή. Γιατί να φύγεις, ρε φίλε, και να γίνει όλο αυτό το δράμα φέτος. Μου λέει ένας γνωστός μου σήμερα, λέει, να δεις λίγο που ο Ζιντάν θα εξελιχθεί λίγο στο φυρό της Ρεάλ. Ναι, όχι. Λέω, κάτσε, εντάξει, άλλο Γιώργο στο φυρό, λέω, άλλο Ζιζού. Αλλά διόρθωσε το λάθος που έκανε το καλοκαίρι ο άλλος, ρε φίλε. Γιατί του είχε πει κάποια πράγματα, δεν τα δέχτηκε, και άλλο λέει: θα φύγω. Οκ. Εντάξει, δεν θες, φεύγω. Τρία Champions League πήρα. Εντάξει, πρώτο μάγκα. Τι να μου πείτε. Δεν μου πει τίποτα. Γεια σου. Έκανε διακοπές, θα πούμε, 9 μήνες. Οκ. Πετούσε. Τριετές πήρε τώρα, από ό,τι είδα. Τριετές και με. Όχι τα ψίχουλα που του δίνε στην προηγούμενη θητεία. Ποσά ναι. Τώρα που πλησιάζουν είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τον είχε με το μισθό του υπηρεσιακού τρία χρόνια. Φίλε, το καλοκαίρι η Real. Θα βγει στην αγορά και θα. Θα πάρει πράγμα του. Του ζήτησε, λέει. Η Αζάρ, λέει. Εμπαπέ, του ζήτησε. Αυτό με τον Αζάρ ακούγεται εδώ και ένα χρόνο και ρε, φίλε. Αλλά δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα. Okay. Τώρα θα πάει. Αλλά η καψούρα του αλλού είναι Εμπαπέ. Και ο διεκτήτης πάρει δήλωση σήμερα, λέει. Αν με ρωτάτε, λέει, τιμή για τον Εμπαπέ είναι ένα δις. Και αν δώσετε ένα δις, θα... δεν θα τον πουλήσω πάλι. Εντάξει, okay. Καλά. Άμα σου είπε Εμπαπέ, εγώ θέλω να φύγω. Μην τον πουλά εσύ. Μετά για τη φετινή επιτυχία του Champions League, θα σου πει αμέσως. Ναι, ναι, κάτσε εγώ εδώ πέρα να πούμε που η φανέλα μας είναι πιο λαφριά και από ξεκονόπανο. Ωραία. Λοιπόν, 2-0 στο 52 είναι και το παιχνίδι τη Γιουβέντους με την Ατλέτικο. Οπότε θα έχουμε θρυλεράκι. Σε μπουζούκια είναι πάνω στο Λαζόπουλο με τον Αργύρο. Δες τι γίνεται. Ναι, ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι και σε τέτοιο χώρο γίνεται το live του Al Chandi. Τα κοριτσάκια έχουν σηκωθεί μπροστά. Αχ, ο Κωνσταντίνος. Αχ, αχ, και τέτοια. Κωνσταντίνος, τι κασκορσέ είναι αυτό μέσα, ρε φίλε. Εμείς να έρθουμε κι εμείς εμένα με τέτοια. Όχι, δεν έχω. Πα πάρουμε, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πα πάρουμε. Ναι, Μινέρβα, ε. Τσακωνική, όπως λέει ένας φίλος. Πώς. Τσακωνική, γιατί φορώ τσάκωνα. Τσάκωνας, ναι. Όχι, αυτό πρέπει να είναι μπλουζάκι, όχι κασκορσέ. Πρέπει να είναι μπλουζάκι αυτό. Α, με πολύ αβυσαλέο ντεκολτέ τότε. Με πολύ αβυσαλέο όμως ντεκολτέ, ναι. Ναι. Και που κάμεσα από πάνω, οκ. Okay. Ναι. Βυσταλέο, όπως λέει ένας άλλος φίλος. Ναι. Ξυρισμένο στήθος, οκ, okay, ναι. Του ζήτησε η Ιλιάνα, μάλλον. Ποια Ιλιάνα, ρε φίλε, άστε την Ιλιάνα. Πάει η Ιλιάνα, έχει φύγει, μην τα ξαναλέω. Αφού τα έχουν, ρε φίλε. Τελικά τα έχει με τον Αντρός ή όχι, αποφασίστε λίγο τι θέλετε. Παιδιά, όχι, λένε ότι τα έχει με τον τέτοιο να, με τον ξημερώματα. Τα είχε. Τα είχε. Ναι. Όχι, τα έχει και τώρα, αφού λέει πήγε στο μαγαζί. Εγώ σου είπα τι παίζει με τον Σαντρός πάντως στο fake news το οποίο κυκλοφόρησε. Εντάξει, οκ. Okay. Επιβεβαιώνεις, γιατί φουντώνουν ξανά εφημίες ότι είναι. Σου είπα τώρα. Εδώ μόνο αλήθειες, φίλε. Θα είναι στο δεύτερο GNTM, Ιλιάνα, πιστεύεις. Πότε είναι να γίνει. Του χρόνου, βέβαια. Γιατί να μην είναι. Ξέρω εγώ, θα είναι λογικά. Εγώ θέλω τον Άγκαιο. Έλα! Μπα, όχι. Εγώ θέλω τον Άγκαιο Μπάτι. Λογικά θα είναι το ίδιο team, ρε φίλε. Ο Άγκαιο Μπάτι. Ο οποίο είναι στο. Για τι έντρε σα, μην ψάχνετε του άλλου. Οι άλλοι δεν μπορούν. Στο Shopping Star τον είχε αυτή την εβδομάδα βγήκα για καλεσμένο. Ναι. Τον Άγγελο Μπάτι. Ωραία. Και σαν ευγία φυσικά. Η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια του GNTM. Αφήστε τώρα την καζαριά και την τέτοια. Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια. Τώρα θυμήθηκα το παρατσούκλι που βγάλανε κάποιοι στην καζαριά. Ποια ήταν η μεγάλη νικήτρια. Σε το παρατσούκλι. Ποια ήταν η μεγάλη νικήτρια. Α, το πονεί μηνύσιμο. Είναι. Εντάξει, οκ. Δεν το λέω. Η Ζωνεβιέβ. Α, η Ζουνεβιέβ, ναι, βέβαια. Η έγινε νομίζω πιο viral από την νικήτρια. Δηλαδή τώρα, αν ρωτήσει κάποιον τι θυμάσαι του GNTM, θα σου πει τη Ζουνεβιέβ. Δεν σου πει την Ειρήνη Καζαριάν. Σωστά. Live μετάδοση έχουμε εδώ πέρα, βλέπω στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Α, live. Σήμερα έχει κάνει live μετάδοση, ναι. Δικαιώματα. Ρε, εσύ να σου πω λίγο κάτι. Άμα πα να ακούσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι. Πες ότι εγώ πάω ρε παιδί μου και είμαι Μπρούκλι και κάθομαι και μπροστά. Ωραία, και δεν ξέρω ναι, εγώ τι. Ναι. Θα βάλει παπηγιόν. Πόσα τραγούδια έχει να πει ο Κωνσταντίνος δικά του, έχει 10. Κάτσε, έχει το 15. Ξημερώματα. Το λιώμα. Το τι να το κάνω. Εντάξει, έχει ρε φίλε. Έχει, αλλά λέει κι άλλα. Okay. Ναι. Okay. Εγώ θα πήγαινα το δω από κοντά. Δηλαδή από τη νέα γενιά
Επειδή εγώ είμαι καιρό παλιά φρουρά, ναι, θα πήγε. Θα πει... Δεν θυμάμαι, σε ένα στα παλιά τα χρόνια ήσουν δηλαδή ζούσε μεγάλη στιγμή. Βασίλη, ακρόμα και τέτοια. Βασίλη, καλά, όχι τόσο παλιά φρουρά, εντάξει. Δεν ζητήκανε ότι πόρε φίλε, για τον Τζόλο το έχει ακόμα. Βασίλη Καρά, σταθερά. Δηλαδή, δεν... Βασίλη Καρά, δηλαδή και λεφτά να μην έχω. Με νότι δεν έγινε και την Πάολα, φίλε. Τι έγινε, ναι, έφυγε λίγο γιατί δεν άντεξε λίγο τι ιδιοτροπίε του, λέει. Και βγήκε στην λοιπόν, επιφάνεια. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει. Όπα, έχει ψωμί Μοσχόβιτ, παιδιά, συντονιστείτε εδώ πέρα. Το ρεπορτάζ μου λοιπόν αναφέρει ότι. Μάλιστα. Στη φωλιά των κούκου. Ο Νότης έχει θέμα με τον ύπνο. Ρε παιδί μου, ο οργανισμός του πλέον έχει τέτοια ιστρογόνα τα οποία βγάζει, δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία, στα οποία ο άνθρωπος έχει θέμα με τον ύπνο. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει αϊπνίες, εντάξει, δεν είναι ο μόνος. Λοιπόν, και για το λόγο αυτό, το μαγαζί του έχει προσφέρει. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Ένα χώρο. Χώρο τώρα είναι μέσα στο μαγαζί, είναι πάνω από το μαγαζί, δεν θυμάμαι. Συνήθως το δεν καμαρίνι το κατάλαβα κιόλας δεν έχουν αλήθεια. Και ένα κρεβάτι καλύτερα. Ναι, το οποίο ρε παιδί μου, επειδή ο Νότης μένει και μακριά κιόλας από εκεί. Ρε παιδί μου, η απόσταση είναι καμιά ώρα το μαγαζί. Αθήνα, ναι, δεν είναι τώρα εδώ πέρα αυτοχολογιά που νομίζεις σε πόλη. Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, που εσύ που μένεις μακριά στην Περαία είσαι 20 λεπτά το αμάξι. Μισή ώρα, πάμε ναι, κάτω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και η Πάολα. Φτωχολογιά. Ναι. Η Πάολα λοιπόν το κορίτσι. Ναι. Επειδή είναι πολύ large με τους φίλους της και αυτά, ρε παιδί μου, ναι. Μετά αφού τελειώνει το πρόγραμμα, εκεί. Κάθονται στο καμαρίνι, βάζουν μουσικές, γουστάρουν, πίνουν, τρώνε, κατάλαβες. Ωραία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, έξι, δέκα. Ωραία. Ο Νότης, ο οποίος κάθεται για να κοιμηθεί κάποιες φορές. Ναι. Παρασκευή προς Σάββατο, ειδικά, όπως ναι. λέει το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, τη μια μέρα γίνονται πολύ μεγάλη φασαρία. Ήξερε τώρα και ο Νότης. Δεν είναι και ο πιο νόμο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Λίγο... τώρα, λογικά, μα θέλει και θα ρίξει ένα πινελίκι και καταλαβαίνει ότι πρέπει να έγινε πανηγύρι μεγάλο. Και η Πάολα πια τη γύρισε στο μάτι και είπε: παιδιά, δεν μπορώ άλλο εδώ πέρα με τον περίεργο. Σταματάω. 4-0 City. Σταματάω είχε... λοιπόν. Και είχε φάει και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, έβγαλε. Και το... τη Βανδύ, αν θυμάσαι πριν λίγο. Η Δέσπινα έχει βγει μόνη τη. Γιατί εντάξει, το Γιώργο τον έφαγε αυτό. Και λέει: δεν το θέλω. Ναι. Και έτσι έγινε και με την Πάολα λοιπόν, η οποία λένε οι πληροφορίες ότι επειδή είναι όντως large, είπε παιδιά πόσα μεροκάματα θα κάναμε ακόμα, Παρασκευή, Σάββατο, 2-4 παραστάσεις ακόμα, τους σερβιτορέους πληρώνω εγώ. Ο Νότης είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ πετυχημένος στη δουλειά, το έχει βγάλει κομματάρες, αλλά είναι από τους τύπους αυτούς που όσο καλή είναι στη δουλειά, όλο τόσο αντιπαθητική. Έρχεται εδώ τώρα. Έρχεται εδώ. Πάμε. Όχι. Ναι. Κάνει με τον ίδιο τη Φεργίνα τώρα και τη Μακεδονία που πρέπει να γίνει τώρα. Δεν είναι. Καλησπέρα. Αν και ξαναλέω ότι ο άνθρωπο τώρα έχει πει και έχει πει. Ρονάλτο. Έλα και ένα ακόμα γόρι μου. Όχι, όχι. Κακό ήταν. Πέρασε καν το τείχο. Κακό ήταν. Κατάλαβε. Ενώ ξέρει ότι μουσικά εγώ. Α, μάνα. Σηκώνεται ένα τηλετικό Μαδρίτη. Όπου ήρθε ο άλλο ο παλίγορο. Του πήρε τη ζωή. Του πήρε και άλλο δείχνει μπάλα και out. Ο Κανσέλο. Ζωάο Κανσέλο. Όπου και έχουν πέσει εδώ πέρα στην διαιτητή. Τι μπάλα, ρε φίλε. Τι μπάλα, ρε φίλε. Ούτε σημειώδερε κάτι τέτοιο τάκλιν. Κάτσε να δούμε το replay. Θα μας διαφωτίσει. Το λάθος από το Ματουιντή βγαίνει στην κόντρα τώρα η Ατλέτικο. Ρε και μπάλα να πήγε. Οκ. Okay. Μπορεί να βρει και μπάλα. Περίμενε να δούμε εδώ πέρα θα φανεί. Ναι, αλλά δεν μας δείχνεις. Τι κάνουνε, ρε. Δείξε μας. Άρα είναι ω μηγενόμενη φάση. Τζάμπα δεν έφυγε ολυσιάδο. Πάλι καρό αμυντικό όμω. Εντάξει, οκ, καθάρισε. Και δεν την πήρε με το χέρι του μεταξύ. Δεν την πήρε με το χέρι. Νομίζω ήταν αμασχάλι εδώ, τέλο πάντων το πλευρό. Στην αμασχάλι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτά έγιναν πολλέ με τον Νότι, φίλε. Δεν το λέμε πρώτο εδώ γιατί έχω παρακολουθήσει εκπομπέ και τα λέω και τα μεταφέρω. Απλά έτσι λέει το ρεπορτάζ. Αναπαραγωγή. Ακριβώ. Πηγή ανογεκάτω τελεία. Ακριβώ. Για πε, Χρήστο, η λεπτομέρεια που δεν ανέφερα. Με το που έβγαινε στο αργά το πρόγραμμα, ναι. Φεύγαν τα τραπέζια λοιπόν και πηγαίναν στα καμαρίνια τα πρώτα τραπέζια που ήταν τη Πάολα τα πρώτα τραπέζια. Έτσι είναι, φίλε. Τι να κάνουμε. Ξέρω. Ναι, κατάλαβα. Αυτό δεν τον κάνει κανένα παρέα. Ξέρεις ότι όταν ήταν. Έχω ένα γνωστό. Πέρσι πρόπερσι η Πάολα ήταν τον Αργυρό καλή ώρα που το βλέπουμε πάνω. Και είναι ένα παιδί μου γνωστό κάτω στην Αθήνα, ο οποίο γενικότερο άνθρωπο. Ρε παιδί μου, όχι. Ρε παιδί μου, τώρα ο άνθρωπο είναι από του Μπουζουκόβιου. Ξέρετε, αυτοί που πάνε στα Μπουζούκια οι περισσότεροι έχουν θέμα. Το φυσάει, ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτό είχε ο Αργυρό στα μαγαζιά που τραγουδάει, έχει μέτρ. Σίγουρα τον ένα τον αδερφό, μπορεί να έχει και δεύτερο αδερφό, δεν είμαι σίγουρο. Ο ένα τον αδερφό είναι ο αρχιμέτρο στο μαγαζί που δουλεύει, τέλο πάντων. Ναι. Okay. Ο δικό μου γνωστό ήξερε το μέτρ.
Φυσικά πήγαινε στον Αργυρό χωρίς να παίρνει τηλέφωνο όταν έμπαινε μέσα. Γεια σας, το τραπέζι είναι εκεί. Τελειώσω. Ναι. Όταν έβγαινε η Πάολα λοιπόν στοχευμένα έφευγε, γιατί όπως έλεγε, δεν μπορώ να κάτσω εδώ πέρα γιατί θα φάω όλους μου τους φούρνους. Δηλαδή εννοούσε ότι στα λουλούδια που θα πετούσε στην Πάολα. Α, κατάλαβε ποιο φίλο του λέει. Θα έτρωγε όλα τα λεφτά. Κατάλαβε. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. Είχε θέμα. Δηλαδή την έβλεπε, πάθαινε κάτι, ας πούμε, και σου λέει δεν ο μπορώ. Ο συγκεκριμένος φίλος έχει αλυσίδα με φούρνους. Όχι, αλυσίδα είναι μαγαζί. Ένα μαγαζί. Λοιπόν. Και λέει το φούρνο θα το χάσω άμα κάτσω εδώ. Κατάλαβε. Δηλαδή από το πεταχτάρι που θα γινότανε στην Πάολα θα χανότανε ρε παιδί μου ο φούρνος. Κουστάρι Πάολα δηλαδή. Και έφευγε στην Πάολα. Άρρωστος, ναι. Καλή okay. Ώρα που μας λέει τώρα ο Χρήστος ότι ναι. Τα τραπέζια της Πάολα, ας πούμε, ρε παιδί μου, φεύγανε όταν έβγαινε ο Νότης. Έτσι. Τέλος πάντων. Δηλαδή αυτά. Έμπαινε. Οκ. Okay. Τρελαινόταν σου λέω, ρε. Σου λέει θα έτρωγα όλο το φούρνο, τον έτρωγα στα λουλούδια. Ναι. Κατάλαβες. Πάρε μου το αλεύρι, δηλαδή. Πάρε μου τη ζύμη. Κάνουν δουλειά οι φούρνοι δηλαδή, φίλε. Πουλάνε. Σίγουρα κάνουν. Σίγουρα κάνουν. Και εμείς τι κάνουμε. Και είναι φούρνο στην Αθήνα. Βίλος ξανά είπε, όπως και πριν. Όχι φτωχολογιά τώρα εδώ πέρα. Ναι. Αλεύει και νερό, ναι. Αλλά μια χαρά αλεύει και νερό. Εντάξει, μπορεί να είναι φούρνο παύλα ζαχαροπλαστείο, κατάλαβα. Εμεί πουλάμε ειδήσει και τίποτα. Να είχαμε να λέγανε. Σε βλέπω να είσαι μια επεξεργακή αναζήτηση, Νίκο. Τι ωραία. Τώρα γενικά. Τι ωραία που το έθεσα, ρε φίλε. Καλό. Τώρα γενικά. Τώρα, σε αυτό το momentum που βρισκόμαστε. Αλλά λίγο από πριν, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εγώ, φίλε. Τι α σου πω. Σήμερα είμαστε, το καλοκαίρι δεν είμαστε. Λοιπόν, 2-0 παραμένει στο Ρήνο, 62 είμαστε. Παράταση. Εγώ θέλω παράταση 100%. Να μείνουμε και εδώ μετά με τον Ζαγκόρ. Θα βάλει και τρίτο, ρε. Θα βάλει και τρίτο. Εκεί προ το τέλο πάλι, όπω με την Γιουβέντους. Όπα. Αχ, του φύγε. Του πρόλαβε. Εδώ έχει γεράσει λίγο. Εδώ έχει γεράσει λίγο. Του έχουν φύγει Λάρσον, οι εκρήξεις, αλλά. Φετφατζίδη. Ωραίο μπουφάνο τσόλο. Θέλει άλλου 8 η Βενέτσια, αλλά έχει 1 και 37. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ήθελα ταξίδι στη Βενέτσια. Όχι, δεν παίζει εγώ. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ διασταυρώνεται με τον Μπάμβιτ Μπάμπερκ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση αύριο θα πάει στη Μπάμπερκ, κατάλαβε. Αχά! Ναι, ρε φίλε. Μετά την πρόκριση αύριο. Συνεχίζει τώρα η άλλη τα Γιάννη Ιωαννιδίστηκα το 2019. Δεν θα παίξει ο Θεόντορ αύριο. Λέει δεν προπονήθηκε σήμερα και τέτοια. Τέτοια είδα και εγώ. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Πεντάδα αύριο. Θεόντορ το λέω εγώ. Έχουμε φτάσει 2019, ρε παιδιά. Έλεος. Και πονάει και πήγε στην προπόνηση, αλλά έφυγε και δεν μπορούσε καλά, να προπονηθεί. Καλά, να σου πω κάτι, μην πας μακριά. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Άρης Πάρκο στο ποδόσφαιρο με τον Μπέλκο Λουτσέσκο αυτά έκανε. Άσε, μην πας μακριά. Άστο. Τι έκανε τον Πέλκα, ρε φίλε. Με το Πέλκα στη Δευτέρα, νοκάουτ για 10 μέρες. Κυριακή, δεκάδα. Τι έκανε διαφορά ο Πέλκα στην Κυριακή. Εντεκάδα. Όχι, απλά σου λέω τακτικές. Εντάξει, αυτά υπάρχουν δυστυχώς στο ποδόσφαιρο. Τι κάνει ρε και η Ελλήνη φωνιά. Απλά σου λέω αυτά υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ παντού. Οκ. Okay. Θα γίνουν, τι να κάνουμε. Είναι κάποιοι προπονητές που είναι λίγο κολλημένοι σε κάποια πράγματα του παρελθόντος. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή, αλλά τέλος πάντων. Είναι θέμα ανθρώπου που είναι γύρω από τον προπονητή ενδεχομένως. Ναι. Μάλιστα, πες ότι ο Θεόντορ δεν. Αλλά βάλω τον αύριο, ας πούμε, να ξεκινήσει. Θα έχει πολύ κόσμο το αύριο. Λέω οι πληροφορίες μου. Υπήρχε κάλεσμα με πολύ φθηνό εισιτήριο εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Με το που τελείωσε το παιχνίδι. Έχουν προπολιθεί 13.000 εισιτήρια. Έχουν προπολιθεί. Mm-hmm. Ούτε στο Final Four δεν είχαν τόσο κόσμο. Α, εκπληκτική πέσα. Πάω γραφείο, πουλάστε, φίλε. Πασχετικό. Έτσι είναι. Γεμίζει γήπεδα. Έτσι είναι, φίλε. Εσύ πες ότι είναι άδικο. Πώς το γύρισες. Πες ότι λέω έχω άδικο. Πήγανε θα πάνε αύριο για να στηρίξουν την ομάδα τους. Γιατί ήθελα να κάνουν το repeat. Κόντρα στο μεγάλο αντίπαλο, έτσι είναι, φίλε. Το repeat. Πιστεύεις μπορεί να το κάνει. Κάτι κακό συμβαίνει. Κάτω. Αν περάσει αύριο, ναι. Κάτι γίνεται κάτω. Δηλαδή πρέπει να φώναξε ένα απλά είναι αυτές οι σειρές έτσι που στο Champions League, οι οποίες είναι ρε παιδί μου πολύ περίεργες. Δηλαδή βλέπεις ακόμα και εδώ η Βενέτσια που έχει χάσει 23 στο πρώτο παιχνίδι. Προηγείται 16 και έχει 1,5 λεπτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχει ελπίδες πρόκρισης και πήρε και θετικό φάουλ. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα, να βάλει ένα τίποτα πάει 19, έχει ένα 21. Ναι. Διεκδικεί. Ακόμα και αυτή που έχει 23, όχι αυτή που έχει 9. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργο αυτό το μείον 9, μείον 10, μείον 11. Έλα ρε το ταλέντο. Έλα ρε το ταλέντο. Έλα. Πώς το λένε ρε αυτό μου. Κάθε φορά που τον λέω αυτό μου θυμίζει. Τσιγαράκι. Πώς σου λέγανε αυτούς που λέγανε το American Idiot, ρε φίλε. Green Day. Έπρεπε να. Θυμίζει λίγο. Η παλιή Green Day όμως, όχι μετά που γίνανε full εμπορική, που ήταν λίγο πιο πανκιά. Έπρεπε να πάμε. Πάμε μετά καπάκι, ρε Νίκο. Τελειώσαμε. Πάμε μετά να πιούμε μια μπύρα. Βασίλης Καβαδίας, γράφει ιστορία απόψε.
Τρομερό. Προχώρησε ο Βούκοβιτς. Είπε όχι σε μειωμένο συμβόλαιο. Τελειώνεσαι προς τον Ολυμπιακό. Λέει εδώ πέρα ένα ρεπορτάζ που πετάχτηκε πάνω στο. Θα μου πεις μετά τι έγινε στο Καρασκάκι την Κυριακή, γιατί δεν είχα πλήρη εικόνα. Είχα πολύ αποσπασματική. Ένα πλασματικό σκορ, ένα Σάρης που πλήρωσε τα λάθη του και την τρομερή και αξιοσημείωτη ευστοχία του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω. Και την τύχη του Ολυμπιακού. Πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν. Το μάτς αυτό είναι. Εγώ στο παράδειγμα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Ποιο δεν περάσει, ρε. Δεν θέλω να περάσει. Απλά η Βερέντζα το είχε πάρει σε 18 ρε φίλε και είχαν 23. Και είχε το ελεύθερο τρίποντο για να πάει 21. Και έδωσε βήματα ο άλλο. Πω αλητίες που γίνονται. Για να περάσει η Βενέτσια. Έχει τρελαθεί εδώ πέρα ο άλλο ο παλικό. Σου λέει εδώ και 5 λεπτά έχουν χάσει τον ορίζοντα οι άλλοι. Τον έχουν χάσει πραγματικά. Δεν περνά το κέντρο. Πάει για το θαύμα η Βενέτσια. Έκανε λίγο την αλήθεια. Έκανε βήματα. Τι φωνάζε ρε μπάρμπα και έγινε και μπροστά σου κιόλα. Δεν μιλήσε τίποτα. Είδε φίλε. Στο πασχετικό Champions League είναι το μάτι. Δεν είναι στο ποδοσφαιρικό. Στο πραγματικό Champions League. Έτσι είναι. Time out. Πήρε η Βενέτσια. Πλέον στη Γιουβέντους την πήραν χαμπάρι και ψάχνουν μπροστά μόνο τον Ρονάλντο όλοι. Καλά, τι να κάνουμε. Ντιμπάλα. Σκέψη, η Γιουβέντους έχει στον πάγκο του Ντιμπάλα. Ναι. Δεν κάνει κάτι σεζόν φέτος αυτό το παιδί, ε. Το πάγκο του χρόνου σου γυρνάει, δεν πειράζει. Κάνει και ναι. Να τον πάρει ο Ζιζού, ρε φίλε. Και αυτό να είναι, κάτσε. Εμπαπέ θα πάρει, Αζάρ θα πάρει την μπάλα. Αζάρ και την μπάλα. Μια χαρά. Δεν με χαλάει. Okay. Τι πρόλαβε ο σκύλος, ρε. Τι πρόλαβε. Ζωάκον Σέλο. Ούρε τα λεντάκι. Μπράβο, αγοράκι μου. Τα εκτοφάγαμε, όχι, εντάξει. Πάλι για τον Ρονάλντο πήγαινε μεταξύ, αλλά δεν τον πρόλαβε. Χέρι ρεαλίτη. Άστορ. Χέρι ρεαλίτες, πω πω. Να πέρασει ο Γιουβέντους, δεν πειράζει. Η τροχολιά ξέρεις θα είναι φέτος τώρα. Να πάρει ο Γιουβέντους στο Champions League. Αφού πήρε το μεγάλο ρε φίλε. Χωρίς τον Μπουφόν. Αφού πήρε Ρονάλντο. Αυτό θα είναι το πιο τρομερό. Αν το πάρει, είναι τεστ τέταρτο σερί του Ρονάλντο. Τέταρτο, αφού είχε τρία με τριάλ. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Λεωνάρντο Σπινατσόλα έξω και μπαίνει ο Ντιμπάλα. Ποιο Σπινατσόλα. Ο Σπινατσόλα. Παόλο Ντιμπάλα. Μάλιστα. 67 είμαστε εκεί. Η City δεν έβαλε άλλο. 4-0 είναι, αλλά οκ, okay, καθάρισε η κατάσταση. Με το Ραχίμ Στέρλινγκ το τέταρτο γκολ. Ναι. Αγκουέρο 2 και Σανέ 1 το 3-0 του πρώτου μηχρόνου. Πάμε για παράταση στο τωρινό. Αν δεν αλλάξει γίνει κάτι. Πάρτο η Βενέτσια σου το πάρτο ρε, μη το σκέφτεσαι βρε. Μη το σκέφτεσαι βρε Μπράμος, τι το σκέφτεσαι, γι' αυτό το έδωσε βρε αγόρι μου ο φασίστας το τέτοιο το pick and roll εκεί πέρα να την πάρει ο φασίστας, να βγεις από το screen. Φασίστας. Ναι, ναι, έχει πολύ δυνατό στο γρήκο πέρα, αυτός είναι που είναι προπονητής στη Βενέτσια. Με το γυαλί. Ναι. Ναι. Πρόεδρος και μεγαλομέτωχος είναι ο δήμαρχος εκεί της Βενέτσιας, ο οποίος είναι λίγο... Έχει λίγο απόψεις, ρε παιδί μου, ακραίες. Ωραία. Έξω εξαίνει από τη Βενετία. Και αυτός είχε φάει το τελευταίο προπονητή, ήταν βοηθός και έχει μείνει από τότε. Είχε μια 5-6 χρόνια. Δεν είναι προπονητής. Ο Ντι Ραφαέλ με τα γυαλιά ηλίου. Απίστευτο. Σαν τον Πόνο. Σαν τον? Σαν τον Πόνο. Μπόνο. Ο Μπόνο. Έχει το γνωστό ο Μπόνο. Ο Μπόνο του YouTube. Α, τον YouTube. Okay. Ποιος Μπόνο. Είσαι ποιο θεό νόμιμο. Δεν κατάλαβα τι είπε στην αρχή, ρε φίλε. Ο Μπόνο. Γι' αυτό σε ρώτησα για τον Μπόνο. Μπόνο. Ο Μπόνο. Για τον Πόνο, το άλογος, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Πραγματικά σε μπουζούκι είναι πάνω. Δες, πω, δηλαδή, αυτό σου λέω, ρε, γίνεται σε τέτοιο μαγαζί το live. Λαζόπουλος από κάτω παλαμάκια. Ακτή Πειραιώς μου είπαν ότι γίνεται. Σου, για όλα ρεπορτάζ σου έχω, ρε Νίκο, δηλαδή. Εντάξει, και ενημερώσου λίγο, έλεος. Φύγε λίγο από τα κυτρινό μαυρά νέα. Εντάξει, άνοιξε λίγο τους οριζοντές. Κάτσε, μωρέ! Κάτσε, μωρέ! Θα συζητήσουμε και τη νέα τάση που λέγεται αυτοσεξουαλ. Τι? Αυτοσεξουαλ. Μετά τι 11.30 τι έχουμε πάνω σε αυτό. Είδα λίγο μόνο τίτλους άρθρων, δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Ένα είδες, εγώ ασχολήθηκα όμως. Κάτι τύπους που φυλάνε τον καθρέφτη. Διάβασα το original του Guardian το θέμα. Από εκεί βγήκε. Αυτοί που αγαπά τον εαυτό του δηλαδή. Που έλκονται από τον εαυτό του. Έλκονται από τον εαυτό του, δηλαδή βλέπουν τον εαυτό του δηλαδή και υπάρχει ένα. Έλκονται. Μια. Arousing που λένε εκεί. Έχει έναν ωραίο. Πισινό γυναικείο. Ναι. Ωραία και φτιάχνεσαι. Ναι. Ο αυτοσεξουαλ φτιάχνεται από το δικό του πισινό. Κατάλαβες. Εκεί έχει φτάσει κατάσταση. Πώς βλέπει τον πισινό του, Νίκο. Αφού τον έχει πίσω του. Αν πας στον καθένα και κάνεις έτσι, το βλέπει. Μπορεί να το βγάλει φωτογραφία πλέον. Έτσι είναι, φίλε. Τι τρέλα είναι αυτή. Και δηλαδή δεν έχουν σχέση κάποιον σύντροφο. Και αυτό είχε και μέτρηση με γυναίκες. Όχι, ρε παιδί μου. Είναι ότι. Με κουράζει τόσο πολύ ο άλλο. Που πλέον φτάνω σε ένα σημείο και επειδή είμαι όλη την ώρα με το κινητό μου έτσι και βγαίνω φωτογραφίες και ξανά και ανεβάζω και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Πλέον λέγεται και αυτό sexual, ρε παιδί μου. Είναι ναρκισισμός. Ναι. Φτιάχνεις δηλαδή με τον εαυτό. Δηλαδή κάθε μια γκόμενα τώρα. Βαρύ. Οκ, okay, πάμε πάλι. Κάθε μια κοπέλα. Ναι. Εντάξει, μπροστά στον καθρέφτη. Με τα εσόρουχα σου λέω εγώ, ας πούμε. Οκ. Okay. Για να μην πάω στο εξωτελείο, ας πούμε, που είναι γυμνή. Ναι, για πες. Λοιπόν, justify my love, ναι. Λοιπόν. Και τη βρίσκει δηλαδή με τον εαυτό του καθρέφτη. Ναι.
έλκεται από αυτό το πράγμα. Έλκεται από αυτό το πράγμα, ναι. Και μένει μόνο στο οπτικό ή προχωράει και σε κάτι άλλο. Μπορεί. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί. Θα πρέπει να βρούμε κάποιον αυτοσέξουαλ να μας πει. Πιστεύω ότι ο Λεωνόρα Μπελέτη σε κάποια φάση θα βρει έναν και θα κάνει ένα θέμα. Εύκολα. Ναι. Πιστεύω ότι είναι στη, δηλαδή, στο η πρώτη Ελληνίδα αυτοσέξουαλ, ναι, και τέτοια. Στο to-do list, στο to-do list που έχει, έχει πάει στην πρώτη θέση αυτό. Ναι, ρε, να βρω αυτοσέξουαλ. Η κλίστα ψάχνει τώρα. Ψάχνει στο τηλέφωνο. Βρες με έναν αυτοσέξουαλ. Μέχρι αύριο. Το θέλω χθες. Τι κάτι εσύ και παίζει τον Αργυρό, πάρε. Κατάλαβε. Αυτά είναι θέματα εκπομπών. Ξέρω, ρε φίλε. Τώρα που λέω τον Αργυρό πάνω, προχθές. Το Σάββατο που κάθισα σπίτι, πώς κάνω ένα ζάπινγκ, πετυχαίνω, ρε φίλε, πάλι το live. Όχι το live, πετυχαίνω την επανάληψη του Λεπάρε, φίλε. Τον τέτοιο. Σε ποιον? Στο Παπαδόπουλο. Στο συνορώματο σου. Στην υγεία. Πόσο ωραίο είναι το Λεπάρε, φίλε. Δεν έχουμε ζητηθεί στις εποχές. Και πήγε πάνω από την άλλη και τη έλεγε. Μην όπως είσαι, μην αλλάξει. Πήγαινε και τη έλεγε. Είπε στη μαμά σου ότι πα στο Λεπά. Μανούλα μου, 5-0 η City. Γράφει το κοντέρ. Με το Γάβριλ Ζεθούθ. Λοιπόν, 2-0 παραμένει το Γιουβέντους Ατλέτικο. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιουβέντους προσπαθεί να πιέσει, δεν το έχει καταφέρει με το δεύτερο γκολ. Όχι ιδιαίτερα. Δεν βλέπω να έχει μεγάλες ευκαιρίες. Τι έκανε, πήγε στο. Ήταν στο Πανετολικό Πανιόνιο. Αυτό, ναι, είναι Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Και πήγε στο Αγρίνιο Εκδρομάρα, ρε φίλε. Ναι, ναι, και έφυγε το τάδρο και γύρισε. Δικό μας είναι. Μπράβο του Κουτσόπουλου, ρε φίλε. Είχε πρωταγωνιστήσει και στο τρέλο του Πανιονίου για τα διαρκεία πέρυσι το καλοκαίρι, σε πληροφορώ. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πανιονάκι άρρωστο και ήταν με κάτι μούτρα και βγήκε το κλασικό. Αν η Τρίτη μετά την καθαρά Δευτέρα είχε πρόσωπο. Το Σεφ Κουτσόπουλο, ρε φίλε. Αυτό είναι μεγάλη λατρεία. Όλοι του είναι βασικά, εντάξει, αλλά αυτό είναι λίγο παραπάνω. Πάμε στο τελευταίο break, 11.30 φτάσαμε. Μαζί μας η Στίχημαν, έτσι, και το στίχημαν.gr, κορυφαία εφαρμογή για online στίχημα. Παίξτε τώρα επόμενο γκολ Juventus για πρόκριση κατευθείαν στην επόμενη φάση. Εύκολα και απλά, κατεβάζετε την εφαρμογή, 2 λεπτά υπόδοση και πολλά λέω. Και πάτε ταμείο. Για τώρα εμείς θα πάμε στο break. Και εσείς πάτε ταμείο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε στην άλλη τηλεόραση, βλέπουμε το Βενέτσια Νίζνη Νόβγκορο και ξεκινάει επανάληψη παιχνίδι τη Γιουβέντους με την Βεντινέζη. Και από πάνω παίζει Γιουβέντους live με την Ατλέτικο και λίγο μπερδεύτηκα, λέω τι γίνεται. Λοιπόν, παραμένει το 2-0 στο Γιουβέντους Ατλέτικο. Αν δεν αλλάξει κάτι, πάμε για παράθεση. Στο 80 είμαστε. Κάνει μια ακόμα αλλαγή ο Αλέγκρι. Ποιο βγαίνει και ποιο μπαίνει, θα δούμε. 2-0 με τα δύο γκολ του Ρονάλντο. Βγαίνει ο Μάντζουκιτ. Και μπαίνει αυτός ο Κιν, αυτό το παλικαράκι το οποίο προέρχεται από τις ακαδημίες της Juventus. Κάτι γκανέζος, κάτι τέτοιο από εκεί κρατάει, 20 χρονών. Στο 80 λοιπόν, δύο γκολ ο Ρονάλντο, προηγείται δύο κεφαλιές, προηγείται ο Juventus. Να δούμε αν θα φύγει από την παράταση η δουλειά ή αν θα βάλει κάποιος γκολ και θα πάρει την πρόκριση, Νίκο Παπαδόπουλε. Λοιπόν... Ο Αργυρός συνεχίζει, ρε φίλε, εκεί η σκύλος. Βαράει live. Πληρώνεται. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω. Απλά εγώ νόμιζα θα είναι κάτι σαν συνέντευξη, ρε φίλε. Τελικά είναι κατάσταση τραγουδιού, live, τέτοια πράγματα. Είναι σαν την Μπουάτα Αλκάιντα που έκανε από εσύ μήκη, μετά θυμάσαι. Στον Άλφα πιο παλιά. Ποιος? Ο Λαζόπουλος, ρε φίλε. Μπουάτα Αλκάιντα. Βέβαια. Είχε φέρει και Παπάζογλου και δεν τους έφερνε. Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Το Θανάση. Ανάση, φίλε, λίγο. Τον οποίο στη Ρουμανία τον αποκαλούν ως Έλληνα Μπέκαμ. Έλληνα Μπέκαμ. Ναι. Γιατί, ρε φίλε, δεν έχει μια τραγουδιάρα. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Εντάξει. Ο Θανάσης ο Παπάζογλου. Έβαλε γκολ μέσα από το Γυράκο. Ήτανε παρόν στο θρυλικό παιχνίδι. Ποιο το θρυλικό παιχνίδι? Ναι, ρε, Γιάννη ήρθα. Α, ναι, ρε. Σωστά. Γιάννη ήρθα, ρε. Μεγάλο ταλέντο ήταν τότε. Να τον πάρουμε να μας μιλήσει για αυτό. Έχω βρεθεί και σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο οποίο ο Θανάσης Παπαζόγλου είχε βάλει, είχε κερδίσει 2-6 και είχε βάλει 5 γκολ ο Παπαζόγλου και πρέπει να περνούσε από πάνω τους. Με παιδιά της ηλικίας του τότε. Στο μακεδονικό τάγκ. Σε αυτό το παλικάρι. Όχι, μακεδονικό τάγκ ήταν ο Κουλιάνας Βικελίδης. 6-0 είσαι. Τρομερά πράγματα. Η Σάλκε πέφτει στο μεταξύ, έτσι. Ναι, με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ενώ το είχε παλέψει το πρώτο μάτς. Ρε φίλε, κέρδιζε 2-1 και ήταν με 10 οι άλλοι και το έκανε ανατροπή. Άντε ρε παλικά ρε, μην το χάνεις ρε παλικά ρε, μόλις μπήκες ρε. Εκατοστά το αριστερό δοκάρι του Όμπλακ. Στο 82 αυτός ο Κιν το έχασε τον κόλλο για την Γιουβέντους. Έλα ρε φίλε, όλη την αιστεία μπροστά σου την είχες. Ο Αλέγκρι λέει βάλω τα αδελφέ γιατί θα φύγω το καλοκαίρι. Ρε παλικά ρε, όλη την αιστεία μπροστά σου την είχες. Από κανονική θέση, τρύπα στην άμυνα. Ο Γιάννης Αθλητικό έχει βαρέσει, έχει αμολύσει χαρταετό. Και ο Όμπλακ δεν έχει καλή αντίδραση, αλλά ο Κιν Μουαζέ Κιν το έχασε. Πόσο χρόνο είναι αυτός?
Πόσο δηλώνει βασικά. 20 νομίζω. 20. Άρα 25. Και εδώ θα φτάσει εδώ που αν ήταν, ας πούμε, αν ήταν ο Μάτζικ που βγήκε, λογικά θα την έβαζε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν το ξέρει. Να ξέρει τα γιο. Χριστιανό Κρυστάλλου ήδη θα πανηγύριζε με το που την πήρε την μπάλα εκεί, αν την έπαιρνε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα το φάλει και το τρίτο αυτό, Τζακ, είναι δική του βραδιά. Λες. Εύκολα. Δεν μπορεί, στα μεγάλα μα κρύβεται αυτό. Έχει τρίβει, ναι. Ναι. Δεν μπορεί το παιδί αυτό. Δεν είναι σαν τον Νεϊμάρ, ας πούμε. Σαν τον... Καλά, ο Νεϊμάρ, εντάξει. Ή τι τίκα. Ο Ζιντάνι λέει, διάβαζα λέει, στον Πέρα, λέει, δεν το θέλω τον Νεϊμάρ. Ναι, το ξέρω. Εννοείται. Και τι να τον κάνει. Τι είναι ο Ζιντάνι, θα συνώσει, ξέρει. Τι τίκα δεν ήταν, μόλις το έκανε ο Ματεράτσι εκείνη τη Γιαβού, γκρακ, πάρτα. Ο Ζιντάνι, εγώ λέω, στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Ναι. Άλλο θα σου πει για το Μέση, άλλο θα σου πει για τον Ρονάλντο. Okay. Εγώ λέω ότι στη σύγχρονη εποχή είναι ο καλύτερο παίκτη που έχουμε δει. Λέω εγώ. Μαζί σου είμαι. Έτσι. Τώρα σου λέω, άλλο θα σου πει ο Μέση. Θα το δεχτώ. Και για μένα είναι και ίσω και πιο παντελονάτο. Ή από του πιο παντελονάτου. Ναι. Και εντό και εκτό γηπέδου. Ναι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη παιχτάρα. Για παιχτάρα. Και να σου πω κάτι, έχει και ένα φυσικ, παιδί μου. Το οποίο δεν. Επειδή μοιάζει λίγο πιο παλιό, κατάλαβε, δεν ήταν τόσο. Κομπιουτεραρισμένο, δεν μπορείς... ούτε είχε καμιά κορμάρα ναι. Σαν τον Ρονάλντο, ούτε ήταν ρε παιδί μου τόσο. Ήτανε καθηγητής με την μπάλα στα πόδια, δεν την κολούσε όπως ο Μέση. Την κολούσε εμένα, αλλά όχι τόσο πολύ. Ξέρεις τι, σου βγάζει όμως. Είναι δηλαδή... λίγο δικό μας παιδί, ρε παιδί. Ναι, δεν γίνεται να μην το συμπαθήσεις. Τον βλέπεις δηλαδή, ας πούμε, και λες. Αυτός είναι μια ωραία μορφή. Ας πούμε, τον Ρονάλντο άλλοι τον το μισούν. Το Μέση άλλοι τον μισούν. Το ίδιο, ναι, συμφωνώ. Το Ζιντάν, δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που θα πει ότι δεν μ' αρέσει τον αντιπαθώ. Γιατί είναι ο Ζιζού, ρε φίλε. Ναι. Και νομίζω ότι εκείνη είναι η μεγαλύτερη κατάκτησή του. Τι ώρα που τα λέμε. Καλά, η μεγαλύτερη κατάκτησή του. Μ' αρέσει. Ναι. Και αυτός είναι καλός, φίλε. Μπερναντέσκι. Ο Μπερναντέσκι. Άμα να το πω. Δώσ' το ρε. Το δώσε. Δώσ' το ρε, αλήτη. Πέρα, το δώσε. Το δώσε. Κάτσε και δώσε πέναλτι. Δεν βλέπω πολύ διαμαρτυρία. Κάνε την οθονίτσα goal line. Νομίζω ότι το δώσε. Ότι έχει δώσει, έχει δώσει. Απλά είναι μέσα στην περιοχή. Ναι, 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 μέσα ήταν. Ο Μπερναρντέσκι κερδίζει το πέναλτι. Στο 85 μέσα Μαρτίου ο Μπερναρντέσκι. Σου είπα, θα το βάλει ο Κριστιανό. Τελειώσαμε. Θα σου αφήσω την μπάλα. Δεν διαμαρτύρονται. Από αλητία. Το βρήκε. Δεν τον έχει βρει. Όχι. Συγγνώμη. Δεν τον έχει βρει. Τον απόδειξε τράκαρε με το άλλο, ναι. Δεν βλέπει βαρ. Όχι, δεν τον έχει βρει. Δεν είναι πέναλτι. Δεν τον έχει βρει. Δεν μπορεί να μην πάει βάρα να το δει αυτό. Λογικά θα το δει. Ο άλλος χαίρεται. Ο Ρονάλντο χαίρεται. Λέει εντάξει, εδώ είμαστε. Κάνω hat-trick. Δεν το βλέπει στο βάρ. Ζήτα βρε. Δεν έκανε και τέτοιο αυτό το καλά, οι άλλοι δεν τον φωνάζουν να πίσω να το πούνε. Ψηλέ, έλα το λίγο. Μήπως να το ξαναδούμε. Ψηλέ, έλα το λίγο τι γίνεται. Ψηλέ. Ρε φίλε, μήπως δεν το βλέπει βάρα. Το βλέπει. Και τι καταστάσει είναι. Μήπως δεν βλέπουμε εμείς κάτι, ρε παιδιά, όμως τον έχει βρει στο τρέξιμο πάνω, όχι. Δεν μου φάνηκε να τον βρίσκει κάπου. Κανονικά πρέπει να το δείξει βάρ. Κίτρινο ο Χιμένες. Δεν μπορεί αυτή η φάση να μείνει για βάρ. Δεν μπορεί να μείνει για βάρ αυτή η φάση. Ο Κριστιανό είναι έτοιμος να εκτελέσει, σου είπα, θα το βάλει αυτό στο τρίτο. Είναι δική του βραδιά. Δεν κάνετε, φίλε, με την United την προηγούμενη εβδομάδα. Δικαίω Παπαδόπουλο. Δεν τα παίζουμε. Μούφα και εκείνο, μούφα και αυτό. Δεν τα παίζουμε όμως και δεν βγάζουμε λεφτάκια. Αυτό είναι το κακό. Τώρα στο live άμα το βάζαμε. Ξέρω κόσμο, έχω έναν κοινό μας γνωστό. Πάρτο. 3-0. Hat-trick Ronaldo. Έχω έναν κοινό μας γνωστό ο οποίος έχει πρόκριση Juventus. Σήμερα. Πληρώθηκε. Ναι, ρε φίλε, έχω πληρώνει. Εντάξει. Το βαλέ, σκύλο. Έτσι το έργο σήμερα, ρε φίλε. Έλα, βάλε 15 ευρώ. Σφαγή τη Ατλέτικο θα πω εγώ. Τώρα τα παίρνει τα. Σημεώνει. Ναι, όντως, γιατί τα δείχνει πολύ. Τα δείχνει πάρα πολύ και. Τώρα κάτσε, περίμενε. Σέντρα 3-1. Περνάει Ατλέτικο. Ναι. Ναι. Σίγουρα δεν θέλει 4-1 και τέτοια που έχει. Αν βάλει γκολ η Ατλέτικο. Περνάει. Έχει βάλει 2-1-3. Ναι, θέλει μετά ένα γκολ η Γιουβέντους. Μάλιστα. Okay. Σφαγή τη Ατλέτικο. Με 3-1 περνάει η Ατλέτικο. Με 4-1 περνάει η Γιουβέντους. Ναι. Αστείο πέναλτι. Αλλά. Αστείο ξεαστείο. Δόθηκε. Χατρίκο Ρονάλδο ο κακό παίκτη. Άμα γινόταν αυτό στην Ελλάδα τώρα. Κρύβεται στα μεγάλα μάτσα. Τι θα γινόταν άμα ήταν αυτό. Φίλε, ξεστή όμω τώρα. Εδώ γιατί δεν πάνε να δει βάρ. Γιατί δεν πάνε να το δει. Κανονικά έπρεπε να το δει. Ο άλλο που το βλέπει μέσα στην αίθουσα δεν πρέπει να του πει ότι έλα δες το. Ή το έχει δει, στο... ή έχει δει ο άλλο στην αίθουσα και από άλλο replay και σου λέει ότι είναι κανονικό πέναλτι. Εμεί δεν το είδαμε. Θα μα πει τώρα αυτό. Για το αυτό. Αυτό σεξουάλ. Σου είπα, ρε φίλε, πριν. Έρχεσαι από τον εαυτό σου. Αυτή είναι η νέα τάση. Πρέπει να βρω ένα άρθρο. Πάτα στο Google The Guardian, ό,τι sexual. Να το βγάλει, από εκεί βγήκαν όλα. Η γυναίκα του Ρονάλντο κλαίει. Ναι.
7-0 η City, πολύ ωραία. Πάλι με τον Φοντέν και τον Γκάμπριελ Χεσούς, μάλιστα, ωραία. 7-0, Manchester City, Σάλκε. Χαλαρά πράγματα. Ωραία πραγματάκια. Fair play 0. Αυτό, αυτοδιοίκηση μου βγάζει. Αυτοσεβασμός. Στα αγγλικά βάλω. Άντε βρε, το βάλω στα αγγλικά. Αυτοερωτισμός. Έλα, από το 17 υπάρχουν αυτά τα άρθρα, φίλε. Ναι, ρε. Στην Ελλάδα. Απλά τώρα έγινε viral πολύ γιατί τώρα στον Guardian. Ωραία, το διαβάζω από καλό site ελληνικό, έγκυρο, ok. Ναι, λοιπόν. Ως γνωστόν, λέει, πλέον υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Ναι, έχει δίκιο στην άλλη. Εδώ λέει, άσα σας ερεθίζει σεξουαλικά ο εαυτό σας, δεν είστε μόνοι. Αυτό, πες, τι λέει, αυτό πες, δεν τι, είναι. Πες τι λέει. Ωραία, λοιπόν. Ως γνωστόν, λέει, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σεξουαλικών τάσεων και προτιμήσεων. Βάλε μια ανάλογη υπόκοψη στο κιόλας από πίσω. Λοιπόν, κάποια είναι κάπως περίεργα για τους περισσότερους, αλλά ποιοι είμαστε, λέει, εμείς να κρίνουμε τι αρέσει τον καθένα. Ένα από αυτά, λέει, είναι η αποκαλούμενη autosexuality. Στα ελληνικά αποδίδει τόσο αυτοσεξουαλικότητα ή ακόμα καλύτερα αυτοερωτισμός. Δηλαδή το να διεγείρεται κάποιος κάποια βλέποντας τον εαυτό του, τον εαυτό της. Εντάξει. Σύμφωνα με τον Michael Aaron, PhD, ειδικό σε θέματα σεξουαλικότητα στη Νέα Υόρκη και σε γραφέα του Modern Sexuality, The Truth About Sex, δεν πρόκειται για ιδιαίτερα συνήθιστη τάση, λέει. Κάποιοι το βιώνουν περισσότερο προς ανατολισμό από απόψεις ότι νιώθουν να διεγείρονται πιο πολύ από τον εαυτό τους παρά από άλλους και αποκαλούνται αυτοσεξουαλικοί, λέει ο συγκεκριμένος καθηγητής, όπως αναφέρεται, λέει, σε σχετικό δημοσίευμα site. Η αυτοσεξουαλικότητα, αυτοερωτισμός, είναι μια μάλλον ομιχλώδης έννοια την οποία επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν και να ερευνήσουν εδώ και καιρό, σύμφωνα με κάποιον εδώ πέρα Μπάρμπα σε άρθρο του Psychology Today. Είτε μιλάμε για μειωμένες περιπτώσεις, είτε γενικότερα για προσανατολισμό. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε άτομα που έλεγονται σεξουαλικά τον εαυτό του κουλουπού. Ο καλύτερος, λέει, τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν εντάσσει σε αυτή την κατηγορία είναι να εξετάσει τις συνήθειες αυνανισμού του ή της. Εάν φαντασιώνει τον εαυτό του ή της, τότε ίσως να είναι. Ωστόσο, αν απλά διεγείρεται και τότε στον εαυτό του, στον καθρέφτη σε κάποια φάση που είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, ελκυστική, ή αν του τη αρέσει να βλέπει βίντεο με τον εαυτό του τη και κάνει σεξ με άλλο άτομο, τότε μάλλον δεν πρόκειται για περίπτωση autosexual. Απλά είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς τον εαυτό του να κάνει σεξ ή να έχει σεξ εμφάνιση. Mm, ωραία. Μάλιστα. Βέβαια, όπως προγραμμίζεται και το γραμμάτο, ο αυνανισμός είναι αυτοερωτική πράξη. Ωστόσο, το ζήτημα, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι το ποιον φαντασιώνεται κανείς όταν το κάνει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν βλέπω να σε ενθουσιάζει και πολύ το θέμα. Δεν με τρέλανε, ρε φίλε. Ναι. Τι είπες να πατήσω στα αγγλικά? Autosexual και θα σου βγάλει ένα άρθρο του Guardian. Autosexual. Το οποίο από εκεί ξανά έγινε viral ή έγινε viral μάλλον η δουλειά. Guardian. Λοιπόν. 4 Μαρτίου του 19, ναι. Δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά. Δεν ακούω καλά. Καταλάβαμε πριν εδώ στο διάλειμμα που είχε πάει έξω, γινόταν λες και είχαμε ηχεία εδώ πέρα. Ήταν πολύ χαμηλωμένα, άρχισε και παίρνει τα χαμηλωμένα. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. I'm afraid. Ναι, ναι, ναι. 5 λεπτά καθυστερήσαν στο Juventus Ατλέτικο Μαδρίτης. 3-0 η Juventus με το παντελώς μούφα πέναλτι που κέρδισε ο Μπερναρδέσκι και έκανε γκολ ο Ρονάλντο. Εδώ είναι Q&A, είναι, ρε φίλε. Είναι λίγο ναι. Ναι. Για να το καταλάβεις, ρε παιδί μου, να μην σου γράφει πολλά. Κατάλαβες. Λέει εδώ πέρα, παιδί μου, name autosexuality. Age exactly as old as I am. Appearance beautiful, fun, charming, attractive, sexy like me. If you don't mind me saying so, you seem pretty pleased with yourself. Yes, I am, thanks. It's like you think you are all that. I certainly do. Wow, you are really quite full of yourself, aren't you? I wish. Look, I'm trying to insult you. Will you please just act wounded? No can do. I'm too happy because I'm head over heels in love with me. I am, my orientation happens to be autosexual. You are, ναι, ok. Ναι. Me Tarzan, you Jane. Me διάβασε το για σένα, ρε παιδί μου. Εντάξει, από μέσα me σου. Me Tarzan, you Jane. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, άμα τη βρίσκεται με τον εαυτό σου, για να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά. Γιατί είσαι... Δεν λέμε να μην έχει αυτοπεποίθηση και να μην θεωρεί ότι είσαι ωραίο. Στην Πολύχνη δεν καταλαβαίνουν κάποιοι αυτή τη στιγμή που ακούνε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και στη Σταυρούπολη. Ο Σταυρούπολη είναι πιο αναβαθμισμένη. Λοιπόν, εντάξει. Άλλο το να τη βρίσκεται με τον εαυτό σα. Άλλο το να σε ελκύει ο εαυτό σα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέει ότι είναι μια. Κοιτιέ στον καθρέφτη. Προέκταση γενικότερα τη όλη κατάσταση που έχει να κάνει με το Instagram και το κινητό μα και το. Όπου είμαι να τραβήξω κάτι και να ανεβάσω. Κατάλαβε σε ό,τι κάνω στη ζωή μου. Κατάλαβε. Το οποίο πέσει και μετά, ρε παιδί μου, κατατάει να έλκεσαι από τον εαυτό σου πια. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Θα σου στείλω και ένα άλλο άρθρο να διαβάζει για τη γενιά τη καμπούρα που είμαστε εμεί. Που καθόμαστε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε πάμε κινητά μα όλη την ώρα. Ναι, 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 όντως. Λαζόπουλο για ακούγεται. Ακούγεται στον αέρα. Ακούγεται στον αέρα. Βάλτο ρε φίλε. Βάλτο ρε φίλε. Ναι, ναι.
Τρία λεπτά ακόμα στο Ατλέτικο, στο Γιουβέντους Ατλέτικο. 3-0. Ένα γκολ θέλει Ατλέτικο και περνάει. Ένα γκολάκι. Είσαι με Ατλέτικο εσύ δηλαδή? Όχι. Βασικά δεν είμαι κανένα από τους δύο. Δεν μπορώ να είμαι με τη Γιουβέντους, φίλε μου. Είναι πολύ βρώμα. Ναι, είναι λίγο βρώμα. Ναι, αλλά πάλι τώρα έχει κάνει από 2-0-3-0. Τελικό στο. Με συγχωρείτε, τελικό στο Τιχάτ Μάντσεστερ Σίτι Σάλκε. 14-0. Σίτι Σάλκε 24-1. 7-0. 7-0, εντάξει. Καλά ήταν. Εντάξει. Στο 35 χαλάρι, ήσυτη, χαλάρι. Στο 35 ο Γουέρο με πέναλ, στο 38 ο Γουέρο πάλι. Στο αποσέντρα του Στέρλινγκ, στο 43 ο Σανέ. Από σέντρα ενός του Ζιφτσένκο, μάλιστα. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56 ο Στέρλινγκ. Στο 71 Μπερνάρντο Σίλβα. Στο 78 ο Φοντέν. Αγγλάκι αυτός, ταλεντάκι μικρός. Και στο 84 ο Γκάμπριελ Ζεζούς που. Ναι, ωραία. Αυτοί τα βάλανε. Επτάρα για τη Σάλκε. 7-up. Φυλάκια. Θα πέσει κιόλα και στη Γερμανία. Άντε, γεια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στην Πρέμιερ, τι γίνεται, φίλε, από πάνω, εσύ τι. Ναι, ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Okay. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Λιγότερο από 2 λεπτά στο Τωρίνο. Βιάζεται ο Μπλακ. Να γεμίσει, το κάνει τώρα. Και σου λέει το κάνει 3-1 φίλια τελείου και μπαίνει ο Τσόλο και φεύγει πάνω στο. Φεύγει ευθεία πάνω στο πέταλο. Κατεβάζει τα παντελόνια και τα βγάζει. Εύκολα. Ξέρεις, πάρτα. Πάρτα. Αυτά δεν σου έδειξα στο πρώτο παιχνίδι. Να. Προσπαθεί Ατλέτικο. Η μπάλα στον άξονα. Μια μπάλια μπροστά. Πολύ ψύχρεμη, ρυψοκίνδυνη, αλλά ψύχρεμη κεφαλιά πίσω. Εύρε και Ελληνί, εύρε αγόρι μου. 94 λεπτά όλο κάτω είσαι, ρε φίλε. Λες και τον πυροβολή στην πλάτη. Έλεος, ρε φίλε. Λες όντως και τον πυροβολή στην πλάτη. Κάτσε. Δεν είναι όμως, σηκώθηκε μετά. Τον βρήκε γεμάτα. Δεν νομίζω, ρε. Δεν νομίζω. Άντε πάλι διακοπή. Ξανά μάνα. Φάουλ παίξε Ατλέτικο εδώ. Τι έδωσε. Δεν ξέρω. Τι φωνάζει ο άλλος. Σκάει μία έχει δώσει. Ο Σέσνη το διώχνει. Ο Γοδίν κάτι λέει με το διαιτητή. Είναι φάουλ του Κελίνη, φίλε. Αν είναι φάουλ, είναι πέναλτι, φίλε. Γιατί είναι μέσα στην περιοχή. Είναι πέναλτι, όντως. Σφαγή τη Ατλέτικο. Γιατί βλέπει ότι πρώτος κάνει κίνηση ο άλλος και τον ρίχνει κάτω. Και πέφτει, λες, και τον πυροβόλησε σε τερματικό. Σφαγή τη Ατλέτικο, όντως. Τραγικό. Μια άδεια. Πέμπτο λεπτό. Κορυφούμε την αγωνία. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, ίσως καλά ποτέ. Πέμπτο τον offside τον Griezmann. Ναι. Δεν πήγε προς την μπάλα. Μπα, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Ιουβέντους στα δεξιά. Ψιλοσφαγούλε Ατλέτικο. Αλλά οπότε okay. Μέχρι τώρα έχουμε. Κάτσε με βάλω κι άλλο, περίμενα. City. Έχουμε United. City, United, Juventus. Πόρτο. Τέλος. Τέλος. Είναι το τέλος. Είναι το τέλος. Η Γιουβέντους. Ο Ανιέλ λοιπόν πανηγυρίζει. Ναι. Και τι θα κάνει με τον Μπάβελ Νέτβετ εκεί πέρα. Και τι θα κάνει. Και τι θα κάνει, κάτσε κάτσε. Ρονάλντο, ρε φίλε, γι' αυτό τον έφερε. Αυτό. Γι' αυτό τον έφερε. 120 εκατομμύρια πιάνουν τόπο. Γι' αυτό τον έφερε, φίλε. Χάτριξ τον προημιτελικό που ήθελε 3 γκολ. Αντίο. Η οικογένεια Ανιέλ. Και εντάξει, λίγο το τρίτο ήταν λίγο μούφαρ, με το πέναλτι, αλλά οκ. Okay. Την έβαλε μέσα. Άλιστα. Η Γιουβέντους λοιπόν στου 8. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε, είπαμε, United City, τη Γιουβέντους, την Πόρτο 4. Έλα ρε Μίκο, έλα ρε φίλε. Περίμενε κάμπο στην ΕΦΑ. Ποια? Ο Άγιαξ, σωστά. Ο Άγιαξ, 5. Ναι. Άλλη μία θέλουμε. Και την βραδιά που κέρδισε ο Άγιαξ, ποιος άλλος ήταν μαζί τους εκείνο το παιχνίδι. Άλλη μία θέλουμε. Εκείνο το βράδυ. Και κλείσαμε. Το Κιουβέντους ήταν το Ρεάλ. Η τότε να μην τότε να μην τότε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά έχουμε ζευγαράδε ωραίε. Και μακάρι να πάει Άγιαξ τότε να μην για να πάει ένα τελικά δυνατό. Για παίξε χάρη. Για βέλα λίγο λάκι. Έτσι λοιπόν. Όπως κοιμούν και έβλεπα τη Βανδί. Γελάνε όλοι γιατί ξέρουν. Τώρα έρχομαι στο κοντό θέμα. Έχετε από πίσω. 10 λεπτά δεν είχα κάτσει. Είχα πάει με τη Μαρινέλα. Καλεσμένη και οι δυο μιας φίλης που είχε τα γενέθλιά της. Καθόμαστε. Και ξαφνικά νιώθω πίσω μου. Στο λαιμό. Ένα να με σφίγγει δυνατά. Μου γυρνάει το κεφάλι. Μου χώνει τα χέρια μέσα στο πρόσωπο. Μου βάζει το κεφάλι και αρχίζει και λέει γαμό του, το χρή, την μπα. Δεν φαντάζεσαι. Όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν σηκώνομαι από τη θέση μου, γιατί ξέρω τι σημαίνει να σηκωθώ. Βλέπω τους σερβιτόρους, κάνω νόημα να τον απομακρύνω λίγο. Γιατί αυτός κάνει πάντα τη φασαρία της μύγας πριν τη μήκο σκοτώστρα.
Χειροκρότημα. Κρατάω την ψυχραιμία μου, όπως πάντα, γιατί ξέρω ότι αν σηκωθώ θα γίνει καυγάς, που το επιθυμεί, θα χαλάσει το πρόγραμμα στο τελευταίο της βράδυ, των ανθρώπων που πήγαμε να τους δούμε, να χαλάσω τη βραδιά στους φίλους μου, είναι όλοι αναστατωμένοι, που λέει η Μαρινέλα κάποια στιγμή πάρε δρόμο ρε. Γύριζω το κεφάλι μπροστά, είναι από πίσω και χτυπιέται σαν χταπόδι. Αυτά ξέρεις. Βρίζει, ουρλιάζει, λέει τη Παναγιά στα μάτια. Πάνε οι πιο μεγαλόσιμοι του καταστήματος. Αρχίζει, κοπάζει φωνή λίγο. Μαθαίνω από έναν που ήταν εκεί βγαίνοντας, μου είπε ότι του είπε με μακουμπάς, μακουμπάστε με φρόνιμο παιδί. Το πήγαν, κάθισε εκεί που καθότανε, δεν ξέρω πού ήτανε. Στη συνέχεια βγήκε και είπε στους δημοσιογράφους του, τονίζω του. Και τους είπε ότι πέρασα εγώ και τον είδα, λέει, καθώς πέρναγα. Έχει πολύ χαρά στον λόγο. Ήταν σκοτάδι. Ότι πέρασα εγώ, τον είδα και του γέλασα ειρωνικά. Και ότι αυτός είναι τόσο ψύχρυμος που το σκέφτηκε κανένα τέταρτο. Και σηκώθηκε μετά το τέταρτο. Εγώ καλώ το μαγαζί που είναι υποχρεωμένο να κρατάει από τις κάμερες για λόγους ασφαλείας, τι γίνεται, να δώσει τη δημοσιότητα ό,τι έχουν δει οι κάμερες. Δεν έχω κανένα θέμα. Γιατί ασφαλώς και δεν τον είδα, ασφαλώς και δεν από πίσω μου, και πριν 2 χρόνια το ίδιο έκανε, ήμουν με το παιδί μου και έτρωγα. Έβριζε, έλεγε διάφορα και έφυγε. Υποτίθεται ότι σεβάστηκε το παιδί μου. Είναι αυτός που σέβεται και λέει όλα αυτά που λέει. Λες και δεν ακούει, δεν βλέπει κανένας. Πρωί μεσημέρι βράδυ λέει ό,τι ασυναρτησίες συνδέει. Ότι μέσω σε μένα από το θέραπι και από τις κοκαίνες και από τα σκάφη, εγώ. Ότι εγώ είμαι αυτός που παίρνει τις ουσίες, αλλά περιέργως χτυπιέται αυτός αν έχει παρουσίες. Εγώ τις παίρνω, άλλος χτυπιέται, πώς γίνεται αυτό. Να υπενθυμίσω, επειδή περνάει η ιστορία και τα ξεχνάνε όλα, μπα, ότι εγώ ήμουν μάρτυρας κατηγορίας αυτού νου μέσα. Γιατί ήμουν πριν 20 ώρες εκεί καλεσμένος. Όχι κατηγορούμενος. Άρα δεν χρειάζεται να με απαλλάξει κανένας. Ήμουν μάρτυρας, δεν ήμουν κατηγορούμενος. Αλλά ένας άνθρωπος που υπερασπιζόμενο στον Κορκονέα, τον άνθρωπο που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, είπε ότι τον είχε βρήσει παλιότερα το παιδί και το κράταγε ο Κορκονέας. Και θυμήθηκε και πυροβόλησε. Καταλαβαίνει κανείς πώς δουλεύει το κεφάλι του. Αλλά σε έναν άνθρωπο που βγαίνει και λέει ότι όπου βρει θα με δέρνει, που θα πρέπει εγώ να ρωτάω τώρα σε ποιο μαγαζί θα πάω, να δω αν είναι μέσα ο Νταΐς, ή να τρώμε και να κοιτάμε γύρω-γύρω από πού έρχεται. Εγώ σε αυτή τη ζωή έχω αποφασίσει να μην φοβάμαι ούτε ψηλό, ούτε κοντό, ούτε κανέναν. Και να στέκομαι ψύχρεμος σε όλα. Πάρε τηλέφωνο, Αλέξη. Να του δώσω την απάντηση. Καλησπέρα, κύριε Μοσχοβίτη. Καλησπέρα και στον Νίκο του Βαρόπουλο. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος παλιότερα, όταν έκανε ρεπορτάζ χαμηλών κατηγοριών, τότε ο Αλέξης Κούγιας ήταν στη Λαμία, τη Φιλική. Με Δημήτρη Σπανό, βέβαια. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και αφού λοιπόν τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει: αγόρι μου, μπορείς να με πάρεις σε περίπου 20 λεπτά, γιατί είμαι στην Εθνική Οδό και οδηγώ σε υψηλές ταχύτητες. Αν μη τι άλλο, τίμιος. Λοιπόν. Το σήκωσε, σου είπε: δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Ενώ άλλοι που παίρνουν με τηλέφωνο δεν σηκώνουν και δεν παίρνουν και πίσω. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά μετά, άμα έχουν την καραμούζα, λένε γιατί. Έτσι είναι, φίλε. Γιατί. Πινακωτή. Λοιπόν. Πάμε να φύγουμε. Αυτά από εμάς, καλοί φίλοι. Ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Βγάλαμε άλλη μία πρόκληση με τεράστια ανατροπή μετά την προηγούμενη εβδομάδα με την United, σήμερα η Juventus. Αύριο ξανά εδώ το ραντεβού του Νίκου Παπαδόπουλου στους ακροατές του Λίμπερ 104. Θα είναι εδώ ο Νίκος αύριο. Θα σας τα πει εδώ Μπαλαντέρ 10 η ώρα. Δύσκολα είμαστε. Αλλά κάπως θα βολέψουμε. Λοιπόν. Αύριο έχουμε να βγάλουμε την πρόκληση της Μπάγκερ. Μετά την πρόκληση, φίλε, και όλα θα έχουμε. Πόσο? Της Μπάγκερ πρέπει. 0-0 ήταν εκείνο, ευκολάκι, ρε φίλε. Και είναι το 0-0 το πρώτο. Με τη Λίβερ που λέει Μπάγκερ, δηλαδή ήρθε η ώρα να μιλήσει η βαριά γερμανική φανέλα. Λες, ε. 100%. Λοιπόν, ακολουθεί και ο Ρόζα Αγόρας και Ζούγκλα. Εδώ, μέχρι ό,τι ώρα πάει, ξέρετε, εδώ στο Λίμπερο. Ξανά να τα βρούμε εμείς εδώ αύριο στις 10. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.